Φυσικά θα το πάρουμε λίγο από την πέρα που τελειώσαμε την προηγούμενη φορά. Είχαμε μιλήσει για δικαιώματα και πώς θα αλλάζουν και οι ιδιοκτησίες αρχείων, να θυμάστε. Έτσι. Αυτό που είχαμε αφήσει απ' έξω είναι ποιες είναι οι αρχικές, τα αρχικά δικαιώματα που έχουμε σε ένα αρχείο όταν δημιουργείται. Εντάξει, είχαμε πει το πώς αλλάζουμε τα δικαιώματα ενός αρχείου, ενός καταλόγου. Να δούμε ποια είναι τα αρχικά δικαιώματα. Μια περίεργη εντολή εκεί πέρα, να δούμε λιγάκι τι ακριβώς κάνουμε. Να σας θυμίσω λιγάκι εδώ πέρα τα δικαιώματα, τα πραγματικά, να θυμάστε, ξεχωριστά δίναμε read, ανάγνωση, write, εγγραφή και execute, χαρακτηριστικά για κάθε αρχείο και κάθε κατάλογο, έτσι, ξεχωριστά για τον ιδιοκτήτη, ξεχωριστά για την ομάδα που ανήκει το αρχείο και ξεχωριστά για όλους τους υπόλοιπους. Okay. Ουσιαστικά είχαμε δηλαδή τρεις τέτοιες τριάδες από χαρακτηριστικά, τα οποία μπορεί να δίνανε μόνο ανάγνωση, μπορεί να δίνανε ανάγνωση και γραφή ή και τα τρία μαχαία, ανάγνωση και γραφή και τέλεση και οτιδήποτε άλλο. Αυτά είχαμε πει ότι δεν προκύπτουν και τα νουμεράκια που έχουμε εδώ πέρα στην πρώτη στήλη, είχαμε πει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτά τα νουμεράκια για να δώσουμε τα αντίστοιχα δικαιώματα. Δηλαδή, αντί να καθόμαστε να γράφουμε read, write, r, w, x, μπορούμε να γράφουμε απλά 7 και να λέμε το ίδιο πράγμα. Εντάξει, για μεγαλύτερη ταχύτητα. Είχαμε πει τότε ότι αυτά τα νουμεράκια δεν προέκυψαν απλά από το μυαλό κάποιου ότι έτσι τυχαία βάλαμε το 7 να σημαίνει read, write, execute. Έχει να κάνει με την αναπαράσταση στο διαδικό του αντίστοιχου αριθμού. Και ουσιαστικά το κάθε bit που έχουμε εδώ πέρα αντιστοιχεί στο ίδιο χαρακτηριστικό που έχουμε δίπλα. Δηλαδή βλέπετε εδώ πέρα το read, write είναι 1-1. Τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά είναι ενεργοποιημένα. Ενώ το τρίτο χαρακτηριστικό, το μηδενικό, είναι το execute, ενεργοποιημένο. Εντάξει. Τα λέω αυτά, θα το θυμίσω λιγάκι γιατί έχουν σημασία παρακάτω που θα δούμε την εντολή την You Mask. You Mask. Μην βιαστείτε να την τρέξετε μόνο. Λοιπόν, τι κάνει You Mask. Αυτό που κάνει είναι ότι βάζει μια μάσκα πάνω από τα από το εξορισμού δικαιώματα, τα αρχικά δικαιώματα που έχουν τα αρχεία και οι κατάλογοι, όπου τα αρχικά δικαιώματα είναι read-write για όλους, χρήστη, group και όλους τους υπόλοιπους για τα αρχεία και read-write-execute πάλι για όλους για τους καταλόγους. Αν δώσετε απλά σκέδι την εντολή You Mask στο πραγματικό σας, αν δώσετε σκέλ απλά την You Mask, θα σας βγάλει ένα αριθμό. Θα σας δείξει ποια είναι η μάσκα που χρησιμοποιείτε. Για μένα, παράδειγμα, είναι η 0022. Εσάς μπορεί να είναι η 0002. Δεν ξέρω, εξαρτάται. Εξαρτάται. Είναι οι πιο συνηθισμένες αυτές οι δύο. Να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Το αρχικό 0 πρώτα απ' όλα, εντάξει, μπορεί να φύγει. Δηλαδή, όταν θέτουμε τη μάσκα, αν θέλουμε να θέσουμε μια άλλη μάσκα, τη δίνουμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, You Mask και τον αριθμό από δίπλα. Δηλαδή, αν θέλω να αλλάξω τη μάσκα εγώ, ας το κάνω, μπορώ να δώσω 0, 0, 2 και η μάσκα μου τώρα ποια θα είναι. Ως και το διάρκειο στο τέλος. Τι σημαίνει αυτό. Τι πάνε να πούνε αυτά τώρα. Τι πάνε να πούνε αυτά. Όταν σταματήσουμε να πειράζουμε τις μάσκες που θα σταματήσουμε να τις πειράζουμε τώρα σε λίγο, να θυμάστε ποια ήταν η αρχική που είχατε για να τη βάλουμε πάλι εκεί, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν βάλετε κάποια τελείως άκυρη μάσκα στο τέλος, τα αρχεία που θα δημιουργούνται μπορεί να μην διαβάζονται από κανένα παράδειγμα χάρη. Εντάξει, από εκεί και πέρα στο σύστημα. Οπότε είναι λίγο προβληματική. Λοιπόν, αν αυτό που είπαμε, ότι η μηδενική μάσκα, όλα μηδενικά, αν ήταν 4 μηδενικά στη μάσκα μου, τα αρχικά δικαιώματα ενός αρχείου θα ήταν read-write για όλους και τα αρχικά δικαιώματα ενός καταλόγου θα ήταν read-write-execute για όλους. Εντάξει, αν θέλετε, ας το δοκιμάσουμε. Να δώσω 4 μηδενικά. Να πάω τώρα, στο TMP να φτιάξω ένα αρχιάκι. Ας φτιάξω ένα αρχιάκι. Αυτό το αρχιάκι λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, να δω το MyFile αυτό, έχει read-write για όλους αφού η μάσκα μου είναι μηδενική. Εντάξει, και αν φτιάξω και ένα κατάλογο, αυτός ο κατάλογος
Ορίστε, έχει read, write, execute. Για όλα τα αρχεία. Αυτό επειδή η μάσκα μου είναι μηδενική. Δεν κρύβει κανένα από αυτά τα χαρακτηριστικά. Μια μάσκα κρύβει χαρακτηριστικά, έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν η μάσκα είναι μηδενική, αν όλα αυτά είναι μηδενικά, τα bits είναι μηδενικά. Επιστρέφω λίγο πάλι στο προηγούμενο. Κοιτάξτε τι γίνεται. Μηδενική μάσκα. Τρία σκεφτείτε, εντάξει, ο τέταρτο είναι υπερβολικό. Τρία μηδενικά τέτοια σημαίνει 0-0-0 επί τρεις φορές. Εντάξει. Μασκάρει δηλαδή, δεν μασκάρει τίποτα ουσιαστικά. Άρα αυτά τα χαρακτηριστικά τα κρατάει. Εντάξει. Τώρα, αν δοκιμάσουμε να έχουμε U-Mask ένα σκέτο VI στο τέλος, αυτό που συμβαίνει, το σκέτο 2 σε διαδικό τι είναι. Είναι 0-1-0. Εντάξει. Οπότε, το πρώτο μηδενικό εδώ πέρα ακόμα είναι άκυρο, εντάξει, αφήνουμε απλά πάντα αυτό, μπαίνει εκεί πέρα, χωρίς να παίζει κανένα ρόλο. Αν προσπαθείς να βάλει κάτι άλλο δεν θα δουλέψει, στο λέω, μόνο μηδενικό. Εδώ πέρα, 0-0-0, δεν μας κάνουμε τίποτα. Άρα το read-write για τα αρχεία έρχεται έτσι όπως είναι. Εντάξει, το τρίτο μηδενικό πάνω-πάνω γίνεται αυτό εδώ πέρα, τα τρία μηδενικά. Αυτό είναι οκταδικό, είπαμε, ή δεκαδικό αν θέλετε. Αυτά είναι διαδικά. Οπότε πάλι και εδώ δεν μας κάνει τίποτα. Αλλά το τελευταίο το διάρρη, το οποίο στο διαδικό μεταφράζεται 0-1-0, έρχεται και κρύβει το αντίστοιχο χαρακτηριστικό το write. Εδώ, αν είχα 0-0-27, το 27 τι σημαίνει. Το 7 είναι τρισάσι στο διαδικό. Το 7 σημαίνει ότι μας κάνονται όλα τα χαρακτηριστικά εδώ πέρα. Του τρίτου group. Ουσιαστικά για όλους τους υπόλοιπους, όλοι οι υπόλοιποι δεν θα έχουν καμία πρόσβαση από default εξορισμού στα αρχεία μου. Ας το δοκιμάσω αυτό, το τελευταίο έτσι. U-Mask 0027. Αν φτιάξω ένα καινούριο αρχείο, MyFile 2, το MyFile 2, αυτό εδώ πέρα, ένα άλλο λοιπόν, έχει read-write και μόνο read. Read-write για το χρήστη και μόνο read για τον group. Εντάξει. Και ό,τι αρχεία δημιουργούνται από εδώ και πέρα, είτε τα δημιουργώ εγώ, είτε δημιουργούνται από κάποια εφαρμογή μόνα τους, είτε είναι backup αρχεία, είτε είναι αντίγραφο αρχείων, είτε οτιδήποτε, θα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Εντάξει. Την αλλαγή μας δεν μπορεί να την κάνει απλώς χρήστης. Ναι. Και τα αρχεία που φτιάχνουν. Χρήστης, προφανώς. Και τα αρχεία που φτιάχνουν. Εντάξει. Αλλά θέλει προσοχή γιατί άμα ξαφνικά βάζεις βάλεις μια μάσκα 0777, σημαίνει ότι εξορισμού τα αρχεία που δημιουργείς δεν μπορείς να τα ανοίξεις καν. Οπότε αυτό μπορεί ακόμα και να σε αποτρέψει να μπει στο σύστημά σου. Δηλαδή εφόσον. Μισό λεπτό. Η μάσκα δεν αφορά τα αρχεία που δημιουργούνται. Από κάποια στιγμή και πέρα. Ναι. Αν εσύ όμως κάποια στιγμή δημιουργήσεις ένα αρχείο το οποίο έχει να κάνει. Όχι ακριβώς, γιατί υπάρχουν αρχεία μέσα στο home του φάκελου του χρήστη, τα οποία έχουν να κάνουν με το περιβάλλον χρήσης και με το συγκεκριμένο λογαριασμό. Οπότε ενδεχομένως, αν πάει να διαβάσει το περιβάλλον, το γραφικό σου περιβάλλον, το GNOME, το KDE ή οτιδήποτε, ένα αρχείο που υποτίθεται ότι θα μπορούσε να διαβάσει με ρυθμίσεις που το αφορούν και δεν μπορεί πια να το διαβάσει, επειδή είχε βάλει εσύ λάθος μάσκα, μπορεί να μην ξεκινήσει καν. Εντάξει. Ενδεχομένως δηλαδή αυτή η τροπή να δημιουργήσει προβλήματα να βάλουμε λάθος μάσκα. Αυτό θέλω να σας πω. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει μια λεπτομέρεια ότι εδώ πέρα βάλαμε έναν άσο και η παυλίτσα είναι η παυλίτσα, έτσι δεν είναι. Το τελευταίο. Προφανώς εκεί που δεν υπάρχει χαρακτηριστικό και να το κρύψουμε, πάλι δεν θα υπάρχει χαρακτηριστικό. Εντάξει. Δηλαδή δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να φτιάξουμε μια μάσκα η οποία θα μας δίνει εξορισμού. Αρχεία εκτελέσιμα. Εντάξει, θα ήταν και λάθος αυτό έτσι κι αλλιώς. Λάθος πρακτικό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος τα αρχεία που δημιουργούμε να είναι εκτελέσιμα. Εντάξει, ναι. Υπάρχει κάποιος τρόπος μέσω της μάσκας να δεσμεύσεις και τα προηγούμενα αρχεία. Όχι. Όχι. Από τα αρχεία που δημιουργούνται από εδώ και πέρα. Οποιαδήποτε στιγμή. Λοιπόν, αυτό για αρχεία, έτσι. Όπου είχαμε λοιπόν το read-write από το default για όλους. Για τους καταλόγους, όπου είναι read-write execute χωρίς να αλλάξει με μηδενική μάσκα, αντίστοιχα, όταν βάζουμε μια μάσκα, να ξεκρύβει τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Απλά εδώ πέρα υπάρχει και το execute, το χαρακτηριστικό που μπορεί να κρυφτεί και αυτό. Εντάξει.
Κατανοητό, είναι δύσκολη εντολή αυτή το μεταξύ, είναι λίγο περίεργη. Αν ο φάκελος δεν είναι εξεκίνητος. Αν ο φάκελος δεν είναι εξεκίνητος, σημαίνει ότι δεν μπορείς να μπεις μέσα καν. Δεν μπορείς να δεις καν τα περιεχόμενά του. Το είχαμε δει την προηγούμενη φορά. Ας το δοκιμάσουμε. Ας φτιάξω ένα φάκελο. New Deal. Αν το κάνω 666 το New Deal. Άρα λοιπόν δεν έχει 6. Δεν έχει 6 εκεί. Ναι, το δεν έχει execute. Προσπαθήσω να μπω μέσα. CD. Δεν μπορώ. Αν δεν έχω execute χαρακτηριστικά σε ένα φάκελο, δεν μπορώ να μπω μέσα. Αν είμαι ο ιδιοκτήτης, μπορώ να δω μέσα. Μόνο αν είμαι ο ιδιοκτήτης. Να δω. Μόνο να δω όμως. Δηλαδή, αν είχα ένα αρχείο μέσα εκεί, ας τα ξαναλλάξω δηλαδή. 755, το UD. Να φτιάξω ένα αρχείο μέσα στο UD. Ας το ξαναλλάξω τώρα. Το αρχείο που έχει μέσα, ναι, δεν μπορώ να το δω. Ότι υπάρχει ένα αρχείο. Θα το πέρα ακόμα τη λιγάκι. Ας το κάνω. Βλέπω ότι υπάρχει ένα αρχείο εκεί μέσα, αλλά το μόνο που βλέπω είναι ότι απλά υπάρχουν κάποια αρχεία εκεί μέσα. Αν δεν υπάρχει το execute, το χαρακτηριστικό. Δεν μπορώ να δω ούτε πόσο μεγάλα είναι, ούτε τι είδους αρχεία είναι, ούτε το πόσο δημιουργήθηκαν, ούτε τίποτα άλλο. Εντάξει, αυτά μόνο για τον ιδιοκτήτη βασικά. Όλοι οι υπόλοιποι δεν βλέπουν τίποτα έτσι κι αλλιώς. Πώς μπορείς να την επαναφέρεις, δηλαδή, εάν να αλλάξεις το κλειδώσεις. Να αλλάξεις τα δικαιώματα του φακέλου ξανά. Να αλλάξεις τα δικαιώματα του καταλόγου ξανά στα προηγούμενα. Σε κάποια που να σου δίνουν πρόσβαση. Οπότε, να, αυτό το κατάλογο του UDS, στον οποίο εγώ δεν έχω πρόσβαση, τι μπορώ να κάνω. Είναι η Smooth, 755 που είπαμε. Το 755. Λάθος. Τώρα τα άλλαξα. Το 755 τι σημαίνει. Για να θυμηθούμε λιγάκι. Το 755 σημαίνει... 7 σημαίνει. Το πρώτο το 7. Read, write, execute για το χρήστη. 5 σημαίνει read, execute για την ομάδα στην οποία ανοίγει το αρχείο. Το τελευταίο, το 5, πάντα σημαίνει read execute για όλους τους υπόλοιπους έτσι κι αλλιώς. Άρα σε αυτόν τον κατάλογο όλοι, μα όλοι, έχουν πρόσβαση, μπορούν να διαβάσουν τα αρχεία, μπορούν να μπουν μέσα στον κατάλογο και να δουν τα αρχεία και να τα ανοίξουν τα αρχεία που έχει εκεί μέσα. Οκ. Okay. Κάτι εδώ πέρα κολλήσαμε πουθενά. Κανένα παράδειγμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για UMASK. UMASK στην πράξη. Αν έχω ένα λογαριασμό στον οποίο. Αν έχω ένα χρήστη, στον οποίο σε ένα πολυχρηστικό περιβάλλον μιλάμε τώρα όμως, έτσι. Δηλαδή σε ένα περιβάλλον ενός χρήστη, όπου ο υπολογιστής χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από ένα χρήστη, ίσως πρακτικά να μην μπορείς να σκεφτείς κάτι. Αλλά αν σκεφτείς ότι αυτός ο υπολογιστής έτσι κι αλλιώς μπορεί να είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, μπορεί να μην είσαι πραγματικά ο μόνος χρήστης. Δηλαδή κάποιος άλλος μπορεί να προσπαθήσει να σου χακάρει τον υπολογιστή να γίνει δεύτερος χρήστης. Μασκάρι κρύβει δικαιώματα, ναι, κρύβει δικαιώματα. Παραπάνω δικαιώματα από read-write για όλους, δεν έχει νόημα να έχεις για αρχεία. Παραπάνω δικαιώματα για read-write-execute για καταλόγους, δεν έχει, για όλους πάλι δεν έχει νόημα να έχεις. Ας πούμε στον group ενώ το default είναι να έχω read-write, εγώ με το UMASK να το έχω σχέτο read. Γιατί να το έχεις σχέτο read να μην έχεις καμία πρόσβαση. Και καμία πρόσβαση. Ναι. Καμία απολύτως. Δηλαδή αν θέλεις να έχεις έναν λογαριασμό ο οποίος θα είναι όσο το δυνατόν πιο secure, πιο ασφαλής, που κανένας άλλος χρήστης του ίδιου συστήματος να μην μπορεί να δει καν τα αρχεία σου, το πιο απλό είναι να έχεις το home, τον κατάλογό σου, 700, άρα κανένας δεν μπορεί ούτε καν να δει τι έχεις εκεί μέσα, και μια UMASK η οποία αφαιρεί όλα τα δικαιώματα, 077 παραδείγματος χάρη, μια UMASK, η οποία αφαιρεί από κάθε αρχείο που δημιουργείς όλα τα δικαιώματα από όλους τους υπόλοιπους χρήστες. Και μόνο εσύ μπορείς να διαβάσεις αυτά που έχεις μέσα. Και κανένας άλλος. Χρήση του ίδιου συστήματος. Από μόνα του συνήθως οι διανομές έχουν μια μάσκα E0022.
να δούμε τι σημαίνει πάλι 0022. Ή 0022 λοιπόν, ή 0002. Συνήθως αυτές οι δύο είναι οι πιο δημοφιλείς μάσκες που υπάρχουν από μόνος τους. Οκ. Για να δούμε τη μάσκα από τώρα. Ας την αλλάξω. Το πρώτο το μηδενικό ουσιαστικά, γιατί δεν παίζει ρόλο, μπορώ να το γράψω σχέδιο εκεί πέρα. Αν κάνετε το πρώτο μηδενικό, θα στείλει άλλο καθίστο. Θα δούμε και σε λίγο και άλλο παραδείγματάκι, οπότε θέλουμε το δούμε. Αν κάνετε μια LS parallel, να βγάλει long listing ενός καταλόγου, θα δείτε ότι στα αρχιάκια υπάρχει μια πρώτη παύλα που είναι κενή πάντα. Και μετά αρχίζει η τριάδα read, write, execute για το χρήστη, μετά για τον group, μετά για τους υπόλοιπους. Υπάρχει πάντα μια παυλίτσα μπροστά. Αυτό θα δείτε ότι για τους καταλόγους, για τους καταλόγους όλους έχει ένα D. Δηλαδή το πρώτο beat, το τελείως πρώτο beat, και σε αυτό το beat αναφέρεται εδώ πέρα το προηγούμενο. Το πρώτο μηδενικό. Το πρώτο beat πάντα θα είναι κενό όταν μιλάμε για αρχεία και πάντα θα έχει ένα D εκεί πέρα. Δεν είναι beat, είναι 30 beat ουσιαστικά. Θα έχει ένα D εκεί πέρα, το D από κάποιο συνδυασμό, κάποια τριάδα δημιουργείται. 0-0-1 παραδείγματος χάρη. Το οποίο D δείχνει ότι το συγκεκριμένο αρχιάκι είναι κατάλογος. Είναι κατάλογος. Το συγκεκριμένο, πάλι τέλος πάντων η λέξη, συγγνώμη, directory entry. Αυτό που φαίνεται μέσα στον κατάλογο του συστήματος, αυτό το όνομα, αυτή η καταχώρηση, μπράβο, αυτή τη ευχαριστώ, αυτή η καταχώρηση στον πίνακα περιεχομένου του σκληρού δίσκου αφορά σε κατάλογο και όχι σε αρχείο. Αυτά τα πρώτα bits, το D είναι που το δείχνουν. Άρα αυτό δεν μπορείς να το μασκάρεις έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι 0, και αν δεν βάλεις τίποτα άλλο, θεωρεί ότι το βάζεις 0. Αν προσπαθήσεις να βάλεις οτιδήποτε άλλο εκτός από 0, θα σε βρει γιατί θα σου πει τι πας να κάνεις, δεν μπορείς να μασκάρεις τα χαρακτηριστικά του αρχείου. Δεν μπορείς να μετατρέψεις ένα αρχείο σε κατάλογο, παραδείγματος χάρη, ή οτιδήποτε άλλο. Οκ, με τη μάσκα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καθόλου γνωστή εντολή. Διόρθωσα. Λοιπόν. Α, ναι, ωραία. Με τη μάσκα, λοιπόν, μπορούμε τη μάσκα να τη βάλουμε και με τη μορφή ενός άλλου switch του παύλα S κεφαλαίου, όπου μπορούμε να δίνουμε με αυτόν τον τρόπο τα αρχικά, τα χαρακτηριστικά, με τον τρόπο τον πλήρη. Εντάξει, δηλαδή μπορούμε να δίνουμε, όπως είχαμε δώσει την προηγούμενη φορά με τη CHON, που άλλαζε το χρήστη, που λέγαμε CHON User ISON TADE, να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Το Group ISON TADE. Εδώ πέρα αυτό που κάνουμε είναι ότι ας δώσουμε τη U-Mask και τη Pavla S. Αν δώσω το Pavla S, μετατρέπει τη μάσκα, την αριθμητική τη μάσκα, σε χαρακτηριστικά, στα πραγματικά χαρακτηριστικά που θα είναι τα αρχεία που δημιουργούνται. Και εδώ πέρα μου λέει ότι τα πραγματικά χαρακτηριστικά θα είναι RWX για το χρήστη, για τον group θα είναι RX, για τους υπόλοιπους others RX. Πάλι το X δεν έχει κανένα ρόλο όταν δημιουργούμε αρχεία. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει. Οπότε, αν θέλετε έναν πιο εύκολο τρόπο για να θυμάστε τι είναι η μάσκα κτλ., δεν χρειάζεται τα νομεράκια, μπορείτε στην πραγματικότητα να τα δώσετε έτσι. Δηλαδή, θέλω τα αρχικά δικαιώματα για το χρήστη να είναι RWX. Με κόμμα αλλάζουν τις κατηγορίες, για το group ίσον τόσο. Για τους υπόλοιπους ίσον κενό. Αν αφήσουμε κενό, σημαίνει ότι αφαιρούμε όλα τα δικαιώματα. Οκ. Okay. Την ίδια δουλειά κάνει, απλά με λίγο διαφορετικό τρόπο. Συνήθως σε αλήθεια είναι ότι δεν το χρησιμοποιούν. Συνήθως το οι αριθμοί χρησιμοποιούνται. Ουσιαστικά αυτούς έχω δει περισσότερο. Εγώ τουλάχιστον. Τώρα ο καθένας όπως προτιμά. Αυτά με τη U-Mask, νομίζω. Και πάμε να αλλάξουμε τα άλλα. Δεσμοί σε αρχεία ή καταλόγους στο Linux.
υπάρχουν δύο είδη δεσμού. Υπάρχουν σκληροί δεσμοί, hard links, συγχωρέστε μου για τον όρο σκληροί δεσμοί, δεν ξέρω αν μεταφράζεται έτσι. Η κανονική ονομασία του είναι hard links. Φαντάζομαι ότι θα μεταφράζεται σκληροί δεσμοί. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Η αλήθεια είναι ότι δεν χρησιμοποιούνται και τόσο πολύ. Θα δούμε σε λίγο τι. Και υπάρχουν και συμβολικοί δεσμοί, οι οποίοι υπάρχουν παντού σε ένα σύστημα. Παντού. Το οποιοδήποτε σύστημα μπορεί να έχει και μερικές χιλιάδες τέτοιους μέσα. Συνήθως στις βιβλιοθήκες, στον κατάλογο των βιβλιοθήκων, στη USRL. Θα δούμε τι δουλειά κάνουν. Αυτοί μπορεί να τους δείτε σαν symbolic links, sync links ή ακόμα και soft links. Γραμμένους. Τι κάνουν αυτοί οι δεσμοί τώρα, για να δούμε πώς δουλεύουν αυτοί οι δεσμοί και ποια είναι η λογική πίσω από αυτούς. Μάλλον θα πρέπει να μιλήσουμε πρώτα λίγα για το πώς είναι το σύστημα αρχείων στο σκληρό δίσκο. Πώς γράφονται τα αρχεία και πώς έχουμε πρόσβαση σε αυτά. Έτσι νομίζω θα καταλάβω. Ουσιαστικά τι γίνεται. Ουσιαστικά στην αρχή ενός σκληρού δίσκου υπάρχει ένας πίνακας περιεχομένου. Όπου εκεί πέρα γράφονται τα ονόματα των αρχείων, γράφονται το μέγεθος του κάθε αρχείου και το πού ξεκινάει πάνω στο σκληρό δίσκο. Δηλαδή, όταν εμείς θέλουμε να διαβάσουμε ένα αρχείο, αυτό που κάνει το λειτουργικό σύστημα είναι ότι πάει, ψάχνει στον πίνακα περιεχομένων, ψάχνει να βρει αν υπάρχει ένα αρχείο με αυτό το όνομα, διαβάζει τη διεύθυνση όπου βρίσκεται αυτό το αρχείο, π.χ. το αρχείο Α, λέω εδώ πέρα, έχει έναξει η διεύθυνσή του στο 123. Ένα νομεράκι, τέλος πάντων, οτιδήποτε. Εντάξει. Βρίσκει τη διεύθυνση, διαβάζει το μέγεθος και έρχεται μετά στα πραγματικά δεδομένα μας στο σκληρό δίσκο, πάει στη συγκεκριμένη διεύθυνση και διαβάζει ένα, δύο κουτάκια. Ας το πούμε τώρα. Μπορεί να είναι σέκτος, μπορεί να είναι οτιδήποτε πάει στο σκληρό δίσκο. Ένα άλλο αρχείο, β' παραδείγματος χάρη. Αντίστοιχα, πάλι στον πίνακα περιεχομένων, μας δείχνει πάλι από πού ξεκινάει. Προφανώς ένα αρχείο δεν μπορεί να ξεκινάει εκεί πέρα που υπάρχει κάποια δεδομένα κάποιο άλλο αρχείο, έτσι. Αν συμβεί κάτι τέτοιο που μπορεί να συμβεί, σημαίνει ότι κάπου έχει γίνει ένα file system crash. Έχω δει πάρα πολύ. Πολλά τέτοια μπορούν να γίνουν αν κατά την εγγραφή ενός αρχείου κλείσει ο υπολογιστής, παραδείγματος χάρη. Κοπεί το ρεύμα. Δεν έχει ακόμα προλάβει να ενημερωθεί ο πίνακας περιεχομένων. Έχουν γραφτεί κάποια δεδομένα. Εντάξει. Οπότε κάπου αρχίζει να μπερδεύεται η δουλειά. Ή το ανάποδο. Μπορεί να έχει γραφτεί ο πίνακας περιεχομένων, να μην έχουν γραφτεί όλα τα δεδομένα ακόμα και να πάλι να μπερδεύονται τα αρχεία. Εκεί πέρα, ειδικά σε. Άμα θα σας ζητήσει πιθανόν όταν κάνετε. Ειδικά αν έχετε X3 ή X4 file system, θα σας ζητήσει στην αρχή του. Όταν κουτάρετε, το σύστημα θα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά και θα σας ζητήσει να κάνετε ένα check στο σκληρό δίσκο, να τρέξετε την FSCK. Συνήθως αν έχετε X3, X4 και X2, το κάνει αυτόματα αυτό. Και εκεί πέρα ενδέχεται να δημιουργηθούν κάποια conflicts, θα σας τα δείξει, κάποια ασφάλματα και να δημιουργηθούν από εκεί πέρα όταν αποφασίσετε να το επιλέξετε να το διορθώσετε, θα δείτε ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένας κατάλογος Lost and found, lost sync found, στο βασικό, στο root του κάθε σκληρού δίσκου, όπου εκεί μέσα θα βρίσκονται οι διπλές καταχωρήσεις κτλ. Όλα τα προβλήματα που βρήκε με τα αρχεία. Να ρωτήσω κάτι. Το περιεχόμενο που λες είναι αυτό που κάνει, που κάνει delete. Delete. Όταν διαγράφουμε ένα αρχείο, αυτό που διαγράφεται στην πραγματικότητα δεν είναι το περιεχόμενο. Γι' αυτό όταν διαγράφουμε ένα αρχείο γίνεται τόσο γρήγορα. Ενώ όταν το γράφουμε, μπορεί να πάρει ανάλογα με το μέγεθος του αρχείου και πολλή ώρα. Δηλαδή, αν θες να γράψεις ένα αρχείο ενός γίγα, να το μεταφέρεις από ένα σκληρό δίσκο σε έναν άλλο, παραδείγματος χάρη, από έναν εξωτερικό στον εσωτερικό σκληρό, θα πάρει πολύ χρόνο, γιατί θα πρέπει να γράψει πέρα από το περιεχόμενο που θέλει να δώσει το πού θα βάλει το κάθε αρχείο, να γράψει και εδώ πέρα λοιπόν κάτι πού θα γράψει, πού θα μπει το κάθε αρχείο, θα πρέπει και εδώ πέρα σιγά σιγά να συμπληρώσει ένα γίγα από καταχωρήσεις. Ενώ όταν διαγράφεις ένα αρχείο, τα δεδομένα δεν τα πειράζεις καθόλου. Τα πραγματικά δεδομένα μένουν εκεί. Αυτό που διαγράφεις είναι η είσοδος στο πίνακα περιεχομένου. Καταχώρηση στο πίνακα περιεχομένου. Γι' αυτό και είναι αστραπία. Και στην πραγματικότητα τα bits πώς είναι. Και την καταχώρηση. Όχι, είναι παραπάνω. Είναι παραπάνω. Είναι παραπάνω γιατί περιλαμβάνει το όνομα του αρχείου, οπωσδήποτε. Περιλαμβάνει την άνοιξη του αρχείου. Περιλαμβάνει και το μέγεθός του τουλάχιστον.
Και μπορεί να έχει, συγγνώμη λίγο, και μπορεί να, έχει, να γίνει λίγο πιο πολύπλοκο. Εδώ πέρα έχω μια απλοϊκή περίπτωση. Μπορεί να γίνει πιο πολύπλοκο γιατί μπορεί να υπάρχει και λίγο fragmentation εκεί πέρα και ένα αρχείο να ξεκινάει κάπου, να σταματάει σε ένα σημείο και να αρχίσει να πάλι η συνέχεια του αρχείου να είναι κάπου αλλού στο σύντηρο δίσκο και μετά κάπου αλλού. Οπότε θα έχει πολλαπλές καταφορές κτλ. Κτλ. Η μία καταφόρηση θα πάει στην άλλη ουσιαστικά. Διαφέρον στο θέμα του delete, μπορείς να κάνεις και ανάκτηση. Ναι, γιατί μπορείς να κάνεις ανάκτηση. Μπορείς να κάνεις ανάκτηση, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολη. Ναι. Ουσιαστικά πρέπει να φτιάξεις τον πίνακα περιεχομένου ξανά. Τα δεδομένα ναι, μεν είναι εκεί, αλλά αν συμβεί κάτι τέτοιο, αν διαγράψεις κάτι που οπωσδήποτε το ήθελες κατά λάθος και διαγράψεις, δεν εννοώ με το βάζοντας τον κάτω, έτσι, στο KD ή στο GNOME, εννοώ να το σβήσεις με RM. Εντάξει, να το διαγράψεις. Αν το διαγράψεις, ο μόνος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσεις κάποιο εργαλείο το οποίο μπορεί να ξεχωρίζει που είναι η αρχή και το τέλος ενός αρχείου. Συνήθως τα αρχεία, όλα τα αρχεία, στα πρώτα bytes που έχουν στο αρχείο, έχουν κάποιο τρόπο ταυτοποίησης τους. Αν ανοίξετε με ένα hex editor ένα οποιοδήποτε αρχείο, τα πρώτα bytes θα δείτε ότι πάντα, από ίδια αρχεία τουλάχιστον, πάντα θα δίνουν κάποια συγκεκριμένους χαρακτήρες. Εντάξει. Οπότε, λέω τώρα παραδείγματος χάρη, δεν θυμάμαι αν είναι πραγματικά έτσι. Άρα μπορεί τα αρχεία JPG παράδειγμα, οι φωτογραφίες, να ξεκινάνε με αυτά τα τέσσερα γράμματα. JPEG, πάντα. JPEG. Μπορεί, κάτι τέτοιο. Ναι, κάτι τέτοιο. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά κάτι τέτοιο συμβαίνει. Οπότε, αν έχεις ένα εργαλείο το οποίο τι κάνει, δεν ψάχνει καθόλου στον πίνακα περιεχομένων, αλλά έρχεται και σου διαβάζει όλο το σκληρό από την αρχή μέχρι το τέλος, μπορεί να σου βρει τουλάχιστον πού ξεκινάνε κάποια αρχεία τα οποία δεν υπάρχουν καν στα περιεχόμενα. Έτσι, ναι, μπορείς να τα ανακτήσεις. Αλλά θέλει μεγάλη προσοχή γιατί όταν δεν υπάρχει καταχώρηση στα περιεχόμενα, τότε οτιδήποτε άλλο κάνεις μπορεί να γραφτεί πάνω στα ίδια τα αρχεία. Δηλαδή, κάνει τέτοιο και διαγράψεις κάτι που το ήθελες οπωσδήποτε, κλείνεις τον υπολογιστή αμέσως. Δεν κάνεις τίποτα άλλο. Τίποτα απολύτως. Ανοίγεις με ένα live CD καλύτερα, με μια live διανομή ή ακόμα καλύτερα βγάζεις το σκληρό και το φέρεις σαν εξωτερικό σκληρό κάπου αλλού για να την κάνεις αυτή τη δουλειά κάπου αλλού. Γιατί αν αφήσεις το σύστημά σου να τρέχει, πιθανόν κάτι να γραφτεί. Δεν το ελέγχεις καθόλου. Και τότε θα έχεις χάσει το περιεχόμενο. Και τίποτα να μην έχει γράψει όμως, αν έχει κάνει fragmented. Άλλο sector. Ναι, υπάρχει πάλι, εντάξει. Πάλι... Θα δεις το πρώτο sector που θα έχει το JPEG. Τα υπόλοιπα πώς θα θες. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν κολπάκια εκεί πέρα πάλι. Πάλι δείχνεις από το ένα αρχείο στο άλλο. Είναι. Και δεν μπορεί πάντα να γίνει η επανάκτηση των αρχείων. Οπότε αν βρεθεί κάτι, θεωρήστε ότι το χάσατε. Δηλαδή, εντάξει. Τα πιο κοινά προγράμματα τέτοιου είδους που επαναφέρουν αρχεία, συνήθως ψάχνουν για συγκεκριμένη είδους αρχεία, δηλαδή για φωτογραφίες ίσον, για βιντεάκια, άντε κανένα MP3, τέτοια πράγματα, συγκεκριμένους τύπους αρχείων. Δεν μπορούν να ψάξουν να βρουν οτιδήποτε. Δηλαδή ξέρουν ότι αυτά και αυτά τα είδη αρχείων ξεκινούν έτσι. Δεν μπορούν να βρουν ένα οποιοδήποτε αρχείο στο σκληρό δίσκο. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, περίπου, εντάξει, πολύ απλοϊκά, λειτουργεί το σύστημα αρχείων. Τι συμβαίνει τώρα για τα hard links. Τα hard links. Τι είναι τα hard links. Όταν του λέω εγώ φτιάξε ένα hard link με όνομα Β που να δείχνει σε ένα αρχείο Α, ένα σύνδεσμο, οι σύνδεσμοι ουσιαστικά έχουν την έννοια των συντομεύσεων. Έτσι. Ένα διαφορετικό όνομα για να μπορώ να έχω πρόσβαση στα ίδια αρχεία. Όταν του λέω λοιπόν φτιάξε ένα σύνδεσμο με όνομα Β για να. Που να δείχνει στο αρχείο Α, που προϋπάρχει το αρχείο Α, αυτό που κάνει στην πραγματικότητα δεν είναι να φτιάξει, να μου δείχνει με κάποιο τρόπο στο αρχείο Α. Πάει, διαβάζει τα περιεχόμενα του αρχείου Α, τον πίνακα περιεχομένων, βλέπει πού ξεκινάει αυτό το αρχείο, τι χαρακτηριστικά έχει, πού ξεκινάει, πόσο μέγεθος έχει, αντιγράφει αυτά τα χαρακτηριστικά και δημιουργεί μια δεύτερη καταχώρηση ακριβώς ίδια από την πρώτη. Οπότε ουσιαστικά έχουμε τώρα δύο αρχεία τα οποία δείχνουν ακριβώς τα ίδια περιεχόμενα. Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ τους. Καμία απολύτως. Και μπορούμε φυσικά να ανοίγουμε το αρχείο Α, να αλλάζουμε τα περιεχόμενα, να το κλείνουμε και μετά να ανοίγουμε το αρχείο Β και να βλέπουμε ότι τα περιεχόμενα έχουν αλλάξει. Γιατί δείχνουν ακριβώς τα ίδια περιεχόμενα.
Αυτά είναι τα hard links. Χρησιμοποιούν σπάνια, είναι η αλήθεια. Πολύ σπάνια. Κανένα παράδειγμα έχεις έτσι... Θα κάνουμε, θα δούμε, θα δούμε. Αυτό, τώρα τι γίνεται λοιπόν. Άρα αν διαγράψω το αρχικό αρχείο, το γράφω προορισμό εδώ, αλλά δεν είμαι σε δόση του, που σαν να είναι βγή, τέλος πάντων. Αν διαγράψω το αρχικό αρχείο, τέλος πάντων εδώ πέρα, το hard link παραμένει. Και έχω πρόσβαση στα ίδια δεδομένα μέσω του δεύτερου αρχείου που έφτιαξα. Του hard link, που δεν έχει καμία διαφορά από ένα απλό αρχείο. Δεν είναι με κανέναν τρόπο δεσμός, σύνδεσμος. Δημιουργεί απλά λοιπόν μια δεύτερη καταχώρηση. Okay. Τα hard link είναι δεσμοί που έλεγες προηγουμένως. Ναι, είναι δεσμοί, είναι ένα είδος δεσμών. Για πίσω λίγο πίσω. Δεσμοί υπάρχουν λοιπόν hard links, υπάρχουν και symlinks. Hard links, σκληροί δεσμοί, υπάρχουν και συμβολικοί. Συμβολικοί είναι πολύ πιο... Αν αφρίσουμε το μέγεθος των αρχείων που έχουμε, θα πάρουμε λάθος αποτέλεσμα. Όχι. Αφού θα έχουμε δύο αρχεία που θα δείχνουν... Στο μέγεθος θα είναι το ίδιο όμως. Αν τα αθροίσουμε με 10 αρχεία, το πούμε, αλλά τα δύο δείχνουν στο ίδιο μέγεθος. Το μέγεθος όμως που πιάνω στο σκληρό δίσκο είναι το ίδιο. Ο χώρος που καταλαμβάνω στο σκληρό δίσκο δεν διπλασιάστηκε. Όχι, λέει άλλο. Δεν κατάλαβα. Όταν κάνεις LS, θα σου βγάλει και τα δύο, θα σου βγάλει... Θα πει ότι το άλλο είναι... Θα βγάζει και τα δύο, ναι, αλλά όταν πας να χρησιμοποιήσεις ένα εργαλείο το οποίο μετράει το μέγεθος που πια καταλαμβάνουν συνολικά τα αρχεία στο σκληροδίσκο, θα τα πάρει σαν ένα αρχείο. Μπορούμε να δουλέψουμε, να ανοίξουμε και τα δύο links και να δουλεύουμε πρακτικά στο ίδιο αρχείο. Ναι, εκεί πέρα θα έχει conflicts όμως, έτσι. Δηλαδή, όταν ανοίξει και τα δύο αρχεία, αποθηκεύσει το ένα, το άλλο, αποθηκεύσει κάποιε αλλαγέ του πρώτο, αποθηκεύσει κάποιε άλλε αλλαγέ του δεύτερο, προφανώς οι αλλαγέ που θα υπερισχύσουν θα είναι οι αλλαγέ που έχει αποθηκεύσει τελευταίε. Εντάξει, και ανάλογα με το software που έχει. Αν ταυτόχρονα διαβάζει αυτό πριν πάει να γράψει, μπορεί να σου βγάλει και κάποιο conflict. Συνήθως δεν το κάνουν, αλλά η αλλαγή που θα υπερισχύσει είναι η τελευταία που κάνεις. Θα χάσεις τις ενδιάμεσες αλλαγές που έχεις κάνει στο άλλο, προφανώς. Εντάξει. Μπορεί ο ένας από τους δύο δεσμούς να διαγράψει το αρχείο. Δεν καταλαβαίνω. Το ένα το αρχείο κάνει delete. Αν διαγράψεις ναι. Το ένα το αρχείο εσύ. Ναι, ναι. Παραμένει ο άλλος ο δεσμός. Δεν είναι δεσμός, είναι μια καινούργια καταχώρηση αρχείου. Α, ο άλλος δεν θα χάσει το περιεχόμενο, θα το κρατήσει. Το περιεχόμενο θα μείνει έτσι κι αλλιώς. Το περιεχόμενο θα μείνει. Το περιεχόμενο είναι εκεί. Και υπάρχει κάποια καταχώρηση που να δείχνει σε αυτό το περιεχόμενο. Εσύ αυτό που έχεις χάσει είναι η αρχική καταχώρηση που είχες. Μετά βέβαια, άμα κάνει και ο Β διαγραφή, θα χαθεί το μετά χάνεται οποιαδήποτε καταχώρηση, οπότε μένουν απλά τα δεδομένα μέχρι να διαγραφούν από το σύστημα. Κανένα παράδειγμα έτσι χρησιμότητας εφαρμογής έχεις να πεις. Αυτό ακριβώς. Μπορεί να δώσουμε στα ίδια δεδομένα πρόσβαση μέσω δύο αρχείων. Αυτά τα δύο αρχεία δεν είναι δεδομένο ότι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα. Μπορεί το ένα αρχείο να ανήκει σε ένα χρήστη, το άλλο αρχείο σε άλλο χρήστη. Οπότε μπορεί και οι δύο, ο καθένας να δουλεύει στο δικό του αρχείο, αλλά και οι δύο να δουλεύουν με τα ίδια δεδομένα. Δηλαδή, ή αν θέλεις να δώσεις πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο αρχείο, ή σε ένα συγκεκριμένο αρχείο στο δικό σου κατάλογο, σε κάποιον άλλο χρήστη, χωρίς να θέλεις να δώσεις δικαιώματα στο ίδιο το αρχείο, να μην υπάρχει περίπτωση να το σβήσει αυτός, φτιάχνεις ένα hard link. Δίνεις δικαιώματα στον άλλο χρήστη στο hard link και ο άλλος χρήστης δουλεύει με το hard link. Ενώ εσύ δουλεύεις με την αρχική καταχώρηση. Πώς δημιουργούμε, το χάρη λίγο παρακάτω, ας το πούμε τώρα. Πώς δημιουργούμε ένα hard link. Η εντολή είναι η LN. Link, LN. LN, για να δούμε. Τι αρχαία έχω. Ας τα σβήσω αυτό εδώ πέρα. Έλα. Ωραία. Ας φτιάξω ένα αρχείο. Έφτιαξα ένα αρχείο και file 1. Εντάξει. Γιώργο, συμπαράμαστε και το πάνω εδώ και έχει φαίνεται μισή τη. Α, ναι, συγγνώμη. Τι έκανα αυτό εδώ πέρα, έκανα να σου το δείξω. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Τις προηγούμενες φορές δεν θυμάμαι να γινόταν. Δημιούργησα ένα αρχείο file 1. Εντάξει.
ας φτιάξω ένα hard link σε αυτό το file 1. Αυτό λέω, φτιάξε ένα file 2 που να βγει στο file 1. Εντάξει. Άρα τώρα. Έχω δύο αρχή εκεί μέσα. Οκ. Παραλάβετε λίγο, πώς δημιουργούνται τα hard links, με ποια εντολή. Πώς δημιουργούμε ένα αρχείο. Πώς δημιουργούμε ένα hard link, με ποια εντολή. Ελένη. 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 Link. Ελένη. Όχι Ελένη. 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 Πρώτο αρχείο. Δεύτερο αρχείο. Εντάξει. Το δεύτερο αρχείο είναι το hard link που θα δημιουργήσεις. Πηγή προορισμός τέλος πάντων. Ελένη. Πηγή προορισμός. Αυτό είναι. Λοιπόν. Για να δούμε λοιπόν. Μπορώ εγώ τώρα να βάλω στο αρχείο 1 κάποιο περιεχόμενο. Ας το βάλω πιο κάτω, φαίνεται. Έβαλα κάποιο περιεχόμενο στο αρχείο file 1. Εντάξει, αν το δω το αρχείο file 1, έχει πραγματικά αυτό το περιεχόμενο. Και αν δω το αρχείο file 2, προφανώς έχει το ίδιο περιεχόμενο. Εντάξει, και ό,τι αλλάξω στο δεύτερο αρχείο, προφανώς εμφανίζεται και στο πρώτο. Εντάξει, έχω ουσιαστικά δύο αρχεία τα οποία δείχνουν στο ίδιο περιεχόμενο. Εντάξει, δεν υπάρχει ουσιαστικά στα hard links, δεν υπάρχει η έννοια του συνδέσμου. Δεν είναι πια σύνδεσμος, δεν είναι ένα από τα δύο σύνδεσμος. Είναι και τα δύο ισότιμες καταχωρήσεις προς τα ίδια δεδομένα. Μπορώ να διαγράψω το ένα και να μείνει το άλλο. Οποιοδήποτε τα δύο. Οκ. Λοιπόν... Ωραία. Αυτό με τα hard links. Παραλαμβάνω, δεν χρησιμοποιούνται συχνά οι αλήθεια, αν και έχουν χρήσεις. Τα symlinks, τι διαφορά έχουν από αυτά. Οι συμβολικοί δεσμοί. Οι συμβολικοί δεσμοί αυτού που κάνουν είναι ότι φτιάχνουν πραγματικά ένα δεσμό σε ένα άλλο αρχείο. Δηλαδή, είναι μια καταχώρηση, πάλι στον πίνακα περιεχομένων, η οποία δεν δείχνει σε δεδομένα, αλλά δείχνει απλά σε μια άλλη καταχώρηση. Πάλι έχουμε ένα δεύτερο τρόπο να βλέπουμε τα ίδια δεδομένα. Εντάξει. Ένα δεύτερο τρόπο να βλέπουμε τα ίδια δεδομένα, αλλά αν χαθεί προφανώς η αρχική καταχώρηση, το symlink δεν θα δείχνει πουθενά. Θα είναι σπασμένο. Δεν θα μπορούμε να έχουμε προσβάσει τα δεδομένα μας. Εντάξει. Προφανώς βέβαια ότι αν σβήσουμε το symlink, τα δεδομένα μένουν προσβάσιμα πάλι από την αρχική καταχώρηση. Το αρχικό αρχείο, έτσι. Από το αρχείο Α στην περίπτωση αυτή. Αλλά σπασμένα symlinks, η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά σχετικό. Λοιπόν, πώς τα δημιουργούμε, το είχα εδώ πέρα. Εντολή LN λοιπόν, δημιουργεί τα hard links, LN παύλα S, δημιουργεί symlinks. Symlinks, πάτε, το κάνω και αρχή από τώρα εδώ, file 1, file 2. Ας φτιάξω ένα symlink στο file 1. Τώρα πια, για κοιτάξτε λίγο. File, αν θυμάστε που είχαμε πει, αν θα χρησιμοποιήσω την εντολή file για το symlink,
θα μου πει ότι είναι αυτό ακριβώς. Είναι ένα συμβολικός δεσμός που δείχνει στο αρχείο 1. Αν εγώ τώρα κάνω αυτό που είπα προηγουμένως, ότι διαγράψω το αρχείο 1, με την LS, βλέπω πάλι ακόμα ότι υπάρχει ένα σύμβολο που δείχνει σε κάποιο αρχείο 1, σε κάποιο file 1. Αν όμως δεν υπάρχει αυτό το file 1, για να δώσω και την file να δω τι θα μου πει όμως. Broken symlink. Σμασμένος σύνδεσμος. Δεν δείχνει πουθενά. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα με αυτό το σύνδεσμο. Αν βέβαια δημιουργήσω τώρα ξανά ένα αρχείο, από το 0 ένα file 1, με διαφορετικά περιεχόμενα, τώρα, δεν είναι πια σπασμένος ο συνδεσμός, αφού καταστάθηκε. Το file 1 υπάρχει πια. Εντάξει, μπορεί να είναι διαφορετικό file 1 σε σχέση με το προηγούμενο, αλλά υπάρχει ένα file 1. Το μόνο, λοιπόν, που κάνει ένας συμβολικός δεσμός είναι ότι δείχνει σε κάποιο άλλο όνομα αρχείου. Δεν δείχνει σε κάποια συγκεκριμένη διεύθυνση. Δεν δείχνει καν σε κάποια συγκεκριμένη καταχώρηση στον πίνακα περιεχομένων. Δείχνει σε μια καταχώρηση με κάποιο όνομα. Αν το όνομα αυτό δείξει ξαφνικά σε άλλα δεδομένα, θα δείχνει σε άλλα δεδομένα. Εντάξει. Το symlink, υπήρχε κάτι που φαινόταν ότι είναι symlink και υπάρχει και ότι οδηγούσε σε ένα file 1. Mm-hmm. Στο hard link δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, ούτε στην αρχή υπήρχε L, ούτε όχι. Υπήρχε. Όχι, γιατί ακριβώς το καταλάβουμε. Ακριβώς αυτό δεν είναι στην πραγματικότητα κάποιο είδος συνδέσμου. Είναι μια δεύτερη καταχώρηση που δείχνει στα ίδια δεδομένα. Το δεύτερη δεν φαίνεται πουθενά. Οποιαδήποτε από τις δύο θα μπορούσε να είναι η πρώτη. Δεν υπάρχει κάποιος διαχωρισμός μεταξύ τους. Τώρα πια, όταν δημιουργηθεί. Δεν είναι δεσμός στην ουσία. Είναι μια δεύτερη καταχώρηση στα ίδια ακριβώς δεδομένα. Έφτιαξε ένα δεύτερο αρχείο με το ίδιο όνομα και αυτό απλά το βρήκε. Το βρήκε επειδή ήταν στο ίδιο directory. Προφανώς, γιατί όταν έχω δώσει... όταν έχω δώσει... όταν έφτιαξα το symlink, τι έκανα. Έκανα ln παύλα S, S μικρό, είχα δώσει file 1, symlink, έτσι δεν είναι. Προφανώς όταν αναφέρουμε λοιπόν εδώ πέρα, σε ένα αρχείο file 1, αυτό το αρχείο θα μπορούσα να αναφέρουμε σε κάποιο άλλο αρχείο που βρίσκεται σε κάποιον άλλο κατάλογο. Δηλαδή, στο home, George, file 1. Αλλά από αυτό δεν ψάχνει τυχαία τον πίνακα μέχρι να βρει file 1. Όχι, 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 στο συγκεκριμένο κατάλογο. Να αλλάξουμε το όνομα του αρχείου, τι είναι το σημείο μας. Το link ενημερώνεται. Όχι βέβαια. Σπάει. Ψάχνει για ένα αρχείο file 1. Για τίποτα άλλο. Ο τρόπος να το ενημερώσει είναι να ξαναφτιάξει το symlink. Και εδώ πέρα υπάρχει μια. Να οριστά το κάνουμε. Έχουμε λοιπόν το file 1. Ας το αλλάξουμε. Να το κάνουμε. File 1. Να το κάνουμε. New file. Το άλλαξα. Για να δούμε τώρα το symlink. Broken. Για να κάνω ξανά ανάθεση του symlink στο καινούριο αρχείο, πρέπει να το κάνω από την αρχή. Αν πάω εγώ τώρα, μην κοιτάξετε να δώσω. Ln, παύλα S, συγγνώμη, new file symlink, θα με βρεις λίγο. Γιατί, το λέει κιόλας, το symlink ήδη υπάρχει. Πας να φτιάξεις ένα symlink το οποίο ήδη υπάρχει και δείχνει ήδη κάπου. Δεν μπορείς να φτιάξεις ένα σύμβολο με το ίδιο όνομα που να δείχνει κάπου αλλού. Υπάρχει η παράμετρος F, η οποία λέει Force. Αν κοιτάξετε στο man page του LN θα δείτε υπάρχουν και άλλες παράμετρες, και άλλες και άλλα options. Το F είναι μια που χρησιμοποιείται πολύ συχνά. Το F σημαίνει Force, δηλαδή ξαναγκασμός. Σε ξαναγκάζω να δημιουργήσεις ένα σύμβολο με αυτό το όνομα που να δείχνει στο αρχείο new file τώρα. Τώρα θα το δεχτεί. Και τώρα πια, το symlink θα δείχνει στο new file, όχι στο file 1. Εντάξει. Και αυτό που είπαμε το F, μπορείτε να το κάνετε όπως ουσιαστικά μπορούσατε να το κάνετε και λίγο αλλιώς, το δείτε πολύ συχνά, να λέει SF. Γενικότερα, τα switches, εδώ πέρα, τις παραμέτρους σε μια εντολή σε όλα τα προγράμματα, τα γλύτα προγράμματα τουλάχιστον,
μπορείτε να το ομαδοποιήσετε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γράφετε παύλα S και no, παύλα F κτλ. Παύλα, ένα-ένα με τη σειρά. SF είτε FS γράφαμε, θα ήταν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Εντάξει, θα το δείτε έτσι. Ουσιαστικά ξαναφτιάχνει το ίδιο. Ξαναφτιάχνει ένα symlink. Αν υπάρχει ήδη, το εξαναγκάζουμε. Αν δεν υπάρχει, πάλι το φτιάχνει. Εντάξει, δηλαδή LNSF, για να δούμε, πάλι στο new file να φτιάξω ένα symlink 2. Προφανώς το symlink 2 δεν υπάρχει, αλλά του ζητώ να το φτιάξω και να το ξαναγκάσω έτσι κι αλλιώς. Φτιάξτε το, του λέω, έστω και αν υπάρχει άλλο αρχείο. Εδώ, θέλω, εδώ πέρα θέλω προσοχή όμως. Θέλω προσοχή γιατί το F μπορεί να διαγράψει κάποιο άλλο αρχείο. Τι εννοώ, έχω εδώ πέρα ένα file 2 τώρα, το οποίο έχει προφανώς διαφορετικά περιεχόμενα από το new file. Έτσι δεν είναι? Αν προσπαθήσω να φτιάξω ένα symlink, για να το δούμε, θα το πάρω. Το file 2 είναι αυτό, έτσι. Και το new file είναι αυτό. Διαφορετικά περιεχόμενα, δεν είναι. Αν εγώ τώρα του πω φτιάξε ένα symlink για το new file, το οποίο να λέγεται file 2, και του δώσω και το F, μάλλον ας μην του δώσω το F. Αν δεν του δώσω το F πρώτα, θα με... Όχι, file γράψα, συγγνώμη. File 2. Θα με βρήσει. Εντάξει. Γιατί ένα file 2 υπάρχει ήδη. Δεν μπορείς να φτιάξεις ένα symlink. Αν του δώσω όμως το F, έκανε ένα symlink file το οποίο ονομάζεται file 2. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι τα προηγούμενα περιεχόμενα που έχει το file 2 δεν υπάρχουν πια. Δηλαδή αυτό που είδαμε το file 2 έγραφε some text και more text, χάθηκε. Τώρα τι είναι στο file 1, στο new file, πάντα αυτό που είναι. Εντάξει, ουσιαστικά το πράγμα τι έχω φτιάξει. Έχω φτιάξει 4 σύμβουλοι στο ίδιο αρχείο αυτή τη στιγμή. Και μπορώ να δουλέψω με οποιοδήποτε από αυτά και να δείχνει στο ίδιο αρχείο. Εντάξει, symlinks συναντάμε πολύ μα πολύ πολύ συχνά σε οποιοδήποτε σύστημα. Και συγκεκριμένα συναντάμε στον κατάλογο με τις βιβλιοθήκες. Ας δούμε λιγάκι. Λοιπόν, πάμε λίγο στο USA-Lib. Πάμε όλοι μαζί εκεί πέρα, στο USA-Lib, να δούμε τι έχει. Εκεί μέσα έχετε, θα δείτε ότι... Θα δείτε ότι στο USA-Lib μέσα υπάρχουν διάφορα αρχιδάκια, κατάλογοι, εντάξει, κλπ. Θα δείτε όμως ότι έχουμε και πολλά από αυτά τα L τώρα εδώ πέρα. Τι έδωσα, ξανά, το ξανακάνω για να το δείτε. Έδωσα LS Pavla L και αυτό το αποτέλεσμά του. Το αποτέλεσμα που δίνει η LS Pavla L για να μην γίνει κατεβατό, το οποίο θα το χάσω όλο από την οθόνη. Εντάξει, τι το έκανα. Το σωλήνωσα ακριβώς στη LS. Η οποία LS είχαμε πει ότι κρατάει τα δεδομένα σιγά σιγά και μπορούμε να πάμε πάνω κάτω και να δούμε τι είμαστε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά τέτοια αρχεία, πολλά συμβλήξη εδώ μέσα. Τι γίνεται, στο USA-Lib λοιπόν έχουμε βιβλιοθήκες συστήματος. Βιβλιοθήκες συστήματος. Όλες οι βιβλιοθήκες που υπάρχουν λοιπόν στο σύστημά μας, σχεδόν όλες τέλος πάντων, υπάρχουν και άλλοι, υπάρχουν και στο Lib. Μπορεί να υπάρχουν και στο Local-Lib, σας άρεσε πάνω κάτω. Λοιπόν, όλες οι βιβλιοθήκες λοιπόν είναι εδώ μέσα. Τι γίνεται τώρα εδώ με τις βιβλιοθήκες? Οι βιβλιοθήκες όλες έχουν οι δυναμικές βιβλιοθήκες, dynamic libraries, αυτές που δυναμικά φορτώνονται από κάποιο άλλο πρόγραμμα. Έχουν όλες μια κατεύθυνση .so. Εντάξει, το ότι ξεκινούν με lib το όνομά τους δεν είναι απαραίτητο. Okay. Είναι απλά οι περισσότερες έτσι συμβαίνει, αλλά δεν είναι καθόλου μα καθόλου απαραίτητο. Το απαραίτητο είναι ότι οι δυναμικές βιβλιοθήκες τελειώνουν με .so. Εντάξει, ουσιαστικά είναι εκτελέσιμα και βιβλιοθήκες. Τι γίνεται εδώ? Οι βιβλιοθήκες ενημερώνονται κάθε τόσο. Δηλαδή οι developers των βιβλιοθηκών βγάζουν καινούριες εκδόσεις με καινούρια χαρακτηριστικά, έτσι, τα οποία ενδέχεται να σπάσουν κάποια προηγούμενη λειτουργικότητα. Δηλαδή στην καινούργια έκδοση να λύγεται κάπως λίγο διαφορετικά.
και όσοι κάτι, και όσοι έχουν φτιάξει software, έχουν δημιουργήσει software για να, να χρησιμοποιούν αυτές τις βιβλιοθήκες. Παραδείγματος χάρη τη LibFlag που είδα εδώ πέρα τώρα. LibFlag τι είναι, είναι η βιβλιοθήκη που έχει να κάνει με τα αρχεία FLAC, με τη δημιουργία και την ανάγνωση και την αναπαραγωγή αρχείων ήχου FLAC. Δεν ξέρω αν τα ξέρετε, είναι αρχεία lossless, έτσι. Ουσιαστικά είναι το ίδιο το WAV συνδυασμένο χωρίς να χάσει καθόλου σε πληροφορία. τα FLAC λοιπόν αυτά τα αρχεία, όποιο πρόγραμμα φτιάξει κάποιος, δημιουργήσει κάποιος, μπορεί αντί να φτιάξει το δικό του κώδικα, αντί να γράψει κώδικα από την αρχή από το 0, θέλω εγώ να φτιάξω ένα πρόγραμμα το οποίο να παίζει αρχεία FLAC μουσικής. Αντί να φτιάξω δικό μου κώδικα για το πώς να παίζει από την αρχή, να διαβάζει το format αυτό το συγκεκριμένο, να το μετατρέπει σε ηχητικά δεδομένα, να το στέλνει στην κάρτα ήχου κτλ. Αντί να γράψω τον κώδικα από την αρχή, μπορώ να πάρω την βιβλιοθήκη αυτή και με συγκεκριμένες συναρτήσεις που έχει μέσα, με συγκεκριμένους εντολές που έχει μέσα, ας πούμε, αυτή η βιβλιοθήκη, που είναι όλες υπάρχουν καταγεγραμμένες, είναι documented, υπάρχουν. Παίρνω έναν ήδη έτοιμο τρόπο, εύκολο, για να κάνω τη δουλειά μου. Εντάξει, το θέμα είναι τώρα ότι αν ο δημιουργός αυτής της βιβλιοθήκης έρθει και αλλάξει κάτι στη βιβλιοθήκη, η οποία απαιτεί από μένα να κάνω κι εγώ μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμά μου. Πώς θα ξέρω ή πώς θα διαχωρίζω ότι έχω την καινούργια έκδοση και όχι την παλιά? Ο πολύ απλός τρόπος είναι να το βάλουμε στο ίδιο το αρχείο, στο όνομα του αρχείου. Σύγκλινες λοιπόν υπάρχουν παντού. Και το είχα παρακάτω κιόλας. Το είχα παρακάτω. Ναι. Και μπορούμε τα Symlinks, τα Symlinks πάμε και στο USRB. Το USRB τι έχουμε? Στο USRB είχαμε πει ότι έχουμε εκτελέσιμα, έτσι δεν είναι? Μέσα εκεί λοιπόν μπορούμε να έχουμε το ίδιο εκτελέσιμο, να το βρίσκουμε με διαφορετικούς τρόπους, με διαφορετικές εντολές. Και κάποια την προηγούμενη φορά κάποιος με είχε ρωτήσει ότι χρησιμοποιούσα για να δημιουργήσω αρχεία το VI. Δεν ξέρω αν το προσέξετε. Για να μην είχε ρωτήσει, μα το VI δεν είναι παλιό πρόγραμμα? Το Vim δεν χρησιμοποιούμε τώρα? Ναι, για κοιτάξτε λίγο όμως τι είναι το VI. Το VI απλά στο σύστημά μου είναι ένα symlink στο Vim. Οπότε απλά όταν τρέχω VI είναι σαν να τρέχω το Vim. Ίδια δουλειά. Καμία σχέση, καμία σχέση. Καμία σχέση, είναι τελείως εκλογικό τον άλλο. Είναι τελείως εκλογικό. Το Vim κάνεις τα πάντα. Όχι, δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Είναι για κώδικα. Το Vim είναι για κώδικα. Οπότε, ναι, και εδώ υπάρχουν συμπλήξεις, παραδείγματος χάρη. Εντάξει. Θα μπορούσατε να βάλετε, αν κάποιος, πάλι είχαμε συζητήσει πριν το μάδα, αν είχαμε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα στο Opt. Το Opt δεν είναι μέσα στο, το πούμε σε λίγο κιόλας, στις διαδρομές, στο path. Δηλαδή, αν εγκαταστήσετε κάποιο πρόγραμμα στο Opt, δεν θα το βρίσκετε ποτέ στη γραμμή εντόλων, απλά γράφοντας το όνομά του. Μπορούσατε να φτιάξετε ένα symlink από το Opt μέσα στο USRB και να το βρίσκατε έτσι. Εντάξει, χρήσεις υπάρχουν πάρα πολύ για τα symlinks. Λοιπόν... Handlings, ναι. Μειονεκτήματα. Να γυρίσουμε σε αυτά γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε. Εντάξει, δεν χρησιμοποιούμε λιγότερα. Και δεν χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα κυρίως για τον πρώτο λόγο. Δεν μπορούν να αναφέρονται σε αρχεία που δεν βρίσκονται στο ίδιο σύστημα αρχείων. Δηλαδή, αν δεν είσαι στο ίδιο partition ακριβώς του σκληρού δίσκου, δεν μπορείς να φτιάξεις handling. Δεν μπορείς να φτιάξεις handling που να δείχνει σε άλλο σκληρό δίσκο, σε άλλο partition, που να δείχνει στο δίκτυο, πιθανώς σε ένα δικτυακό σκληρό δίσκο. Δεν μπορείς. Πρέπει να είσαι ακριβώς στο ίδιο σύστημα αρχείων. Πρέπει handling στην κατάτμιση. Όχι. Δηλαδή... Όχι. Πρέπει να είναι από την ίδια κατάτμιση στην ίδια κατάτμιση. Πουθενά. Πουθενά. Πρέπει να είναι στο ακριβώς ίδιο σύστημα αρχείων. Στο ίδιο partition. Εντάξει. Επειδή, ας το δείξω κι αυτό. Επειδή εγώ τώρα τυχαίνει το DMP μου,
το έχω σε RAM drive. Είναι άλλος δίσκος ουσιαστικά, ο οποίος βρίσκεται στη RAM. Εντάξει, αν προσπαθήσω να δημιουργήσω ένα hard link από το σκληρό δίσκο, ας πούμε το USR bin LS, θέλω να φτιάξω εδώ πέρα ένα hard link. My LS. Με βρίζει. Εντάξει, μου λέει, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό μεταξύ διαφορετικών συσκευών. Είναι διαφορετική συσκευή, ουσιαστικά, το RAM drive που έχω από το partition που έχω, το USR bin. Και αυτό βέβαια δημιουργεί πολλά, μα πάρα πολλά μειονεκτήματα. Γιατί? Γιατί δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι οποιοδήποτε σημείο του σκληρού δίσκου, οποιοδήποτε κατάλογος, οποιοδήποτε τους καταλόγους που πάρουν στο root, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι όλα αυτά βρίσκονται στο ίδιο σύστημα αρχείων. Οποιοσδήποτε κατάλογος του σύστημά σας μπορεί να είναι ξεχωριστό partition, μπορεί να είναι network drive, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Οπότε, hard links μπορεί να δουλεύουν σε ένα σύστημα, αλλά μπορεί ακριβώς το ίδιο hard link σε ένα άλλο σύστημα να μην δουλεύει. Οπότε, προφανώς, οι διανομές δεν μπορούν να δημιουργούν από μόνος τους hard links, γιατί δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα έχουμε το ίδιο σύστημα αρχείων σε οποιοδήποτε κατάλογο. Λοιπόν, επίσης, ναι, δεν μπορείς να κάνεις hard link σε καταλόγους. Ένας κατάλογος δεν μπορεί να έχει δεύτερο κατάλογο, να έχει hard link. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί δεύτερη καταχώρηση για κατάλογο στον πίνακα περιεχομένου. Μόνο για αρχεία. Symlinks δουλεύουν. Τα symlinks δουλεύουν και μεταξύ partitions και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Δηλαδή μπορεί να έχω ένα symlink το οποίο το symlink να είναι εδώ και το καρπραγματικό αρχείο να είναι στην Αμερική και να το έχω κάνει να έχω φορτώσει το δίσκο δικτυακά. Και θα έχω πρόσβαση από το τοπικό symlink στο αρχείο εκεί πέρα. Αν έχω κάνει βέβαια προσάρτηση το συγκεκριμένο network drive, έτσι. Οκ, όσο δεν το έχω κάνει θα είναι broken symlink. Με το που κάνω την προσάρτηση θα λειτουργεί το symlink. Επίσης μπορώ να έχω και συμπλήξεις σε καταλόγους. Να. Dir1, LNS, Dir1, Dir2. Ορίστε, έχω ένα συμπλήξ το οποίο δείχνει σε καταλόγο. Μπορώ να μπω εγώ τώρα με CD στο Dir2. Το Dir2, αν και είναι συμπλήξ, βλέπετε ότι δουλεύει σε κατάλογος, γιατί δείχνει σε κατάλογο. Εντάξει. Άρα λοιπόν τα σύμπλεξη έχουν τελικά περισσότερες δυνατότητες. Κάτι άσχετο. Την κάθετο στο τέλος γιατί την βάζεις. Δεν την έβαλα εγώ, την έβαλα μόνο του. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι συνήθως δεν τα γράφω όλα. Εγώ αυτό που έγραψα τώρα ουσιαστικά ήταν σημείωτο το tab. Με το tab το σκληρό. Το tab. Οπότε όταν βρει κατάλογο, το tab συμπληρώνει μόνο το τελευταίο το slash. Το slash. Λέγεται bash completion. Εντάξει, ναι, είναι bash completion. Υπάρχει ξεχωριστό προγραμματάκι για το bash completion, τέλος πάντων, αλλά αυτό είναι το σχέδιο που έχουμε. Χωρίς το slash το τέλος πάντως θα μπορούσε να το σχέδιο. Δηλαδή, να το ξανά. Αν το γράψω όλο. Προφανώς το γράψω. Απλά δεν το έβαλα εγώ το slash. Μπαίνει έτσι κι αλλιώς δηλαδή. Έχω συνηθίσει να χτυπάω το tab για να μου συμπληρώνει τα ονόματα συνέχεια. Και είχαμε πει για τα άτομα, θέλετε να το πούμε παρά. Όχι, εντάξει, το ξέρω, απλά δεν το χρησιμοποιώ. Ότι αν είχα βάλει CD, αν είχα δώσει μόνο το πρώτο γράμμα, D, πατήσει το tab δύο φορές. Είμαι στην D2, δεν υπάρχει κανένα γι' αυτό. Sorry. Εδώ πέρα τι έχω, ένα D1, έχω ένα D2 κλπ. Αν θέλω να κάνω CD, D, πατήσει το tab που συμπληρώνει. Επειδή τα μόνα που ξεκινάνε από D είναι το D1 και το D2, που συμπληρώνει το D μόνο του. Τώρα όμως δεν ξέρει ποιο θα χρησιμοποιήσω, ποιο θέλω να χρησιμοποιήσω, το 1 ή το 2, οπότε δεν το συμπλήρωσε. Αν πατήσω ξανά τα δύο φορές, θα μου πει ποιες είναι οι δυνατές επιλογές. D1 ή D2. Οπότε διαλέγω εγώ αυτό που θέλω. Το tab ξανά. Πάτησα πάλι, δεν μπορούσα να το πατήσω το tab, αλλά από συνήθεια το πατάω. Και βλέπει, εντάξει. Γενικότερα είναι χρήσιμο το tab. Και κάτι που είχαμε πει, ίσως το είχαμε πει λίγο αυτό ξαπ' έξω, ότι ένας εύκολος κρίτης, το tab συμπληρώνει και εντολές, έτσι. Δηλαδή συμπληρώνει και ονόματα εντολών. Δηλαδή, αντί να γράφω Firefox ολόκληρο,
θα μπορούσα να γράψω απλά fire και να πατήσω το tab. Ή και πιο νωρίς, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια λεπτό που γράφει. Όχι. Φάει, ναι. Από φάει όμως, φάει και το tab δύο φορές, μου βγάζει όλες τις εντολές που ξεκινάνε από φάει. Οπότε τι θέλω, R και tab. R και tab και συμπληρώθηκε. Πες το. Το tab. Δεν είναι βουλιά, κάνει και σε. Δηλαδή, π.χ. το κάνει και το ίδιο και, στη, και στα αρχαία κειμένου. Ναι, τα, μέσα στο αρχείο. Ναι, δηλαδή, άμα θε να γράψει δηλαδή, μια λέξη που τρέχει κατά τα όχι, 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 όχι. Αυτό έχει να κάνει με τον επεξεργαστή που χρησιμοποιεί. Μπορεί να δουλεύει στον συγκεκριμένο επεξεργαστή που χρησιμοποιεί, μπορεί και όχι. Συνήθως όχι είναι η απάντηση. Εντάξει. Μιλάμε μόνο για τα αρχεία, τα ονόματα αρχείων και τα ονόματα εντολών τα οποία χρησιμοποιεί μέσα στην ίδια τη γραμμή εντολών. Okay. Οπότε, ναι, και τι θέλω να πω, και αν δεν δώσω τίποτα για πρώτο γράμμα και αρχίσω να πατάω το tab, τι θα γίνει. Θα μου δώσει πολύ απλά όλες τις εντολές που υπάρχουν στο σύστημα. Και μου λέει, είσαι, και επειδή είναι τόσες πολλές, είναι πολλές οι εντολές που υπάρχουν στο σύστημα, μου λέει είναι 2.370. Όλα τα εκτελέσιμα αρχεία που έχω στο σύστημά μου λοιπόν είναι 2.370. Πώς τα μετράμε. Είσαι σίγουρος ότι θα τα δεις όλα, μου λέει. Εντάξει, θέλω να τα δω, ορίστε. Και τα δείχνουν και με τη μόλι κιόλας, επειδή είναι πολλά. Όλα αυτά τα εκτελέσιμα είναι στο σύστημα. Προφανώς γιατί πάτησα tab χωρίς να του δώσω τίποτα. Εντάξει. Παρέθεση αυτό. Αυτά και τα hard links. Να, ορίστε. Παραδείγματα που πολύ συχνά. Ότι το beam μπορεί να γίνει στο VI εδώ πέρα. Αυτό που Simlinks στον ίδιο κατάλογο, σε άλλο κατάλογο, τι συμβαίνει. Μπορούμε να έχουμε αρχεία και καταλόγους, να δώσουμε, να προσδιορίσουμε ένα Simlink με απόλυτες διευθύνσεις. Απόλυτες σημαίνει ότι το συγκεκριμένο αρχείο που βρίσκεται σε εκείνο τον κατάλογο. Εντάξει, θέλω δηλαδή εγώ, ανεξάρτητα από τον κατάλογο που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, θέλω να φτιάξω ένα Simlink με το όνομα VI στον τρέχον κατάλογο, εκεί που είμαι τώρα. Εντάξει, το οποίο θα δείχνει στο USR bin bin. Και να μετακινήσω το symlink, αυτό θα δείχνει ακόμα στο USR bin bin. Εντάξει. Επίσης μπορώ να του πω, το VI αυτό θα είναι στο τρέχον κατάλογο που βρίσκουμε εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, για να το δούμε. Πού είμαι τώρα εγώ, για να δω. Συγγνώμη. Πού είμαι, στο TMP Tier 2. Θέλω να φτιάξω λοιπόν, να στέξω την ίδια εντολή, το USR bin bin my bin. Φτιάχνω λοιπόν στον κατάλογο για κάποιο λόγο. Άρα λοιπόν τι έκανα τώρα. Έκανα ένα symlink my bin το οποίο δίνει στο USR bin bin. Εντάξει. Αν δημιουργήσω ένα καινούριο κατάλογο, το my bin παράδειγμα, και μετακινήσω το my bin στο my bin. Μετά να μπω στο MyD, το Simlink συνεχίζει να δείχνει στο USR bin bin. Εντάξει, το δημιούργησα, το Simlink το δημιούργησα στον τρέχον κατάλογο, αλλά αν είχα δώσει και προορισμό συγκεκριμένο, θα δημιουργούσε, ανεξάρτητα σε ποιο κατάλογο βρισκόμουν, θα δημιουργούσε το Simlink στο συγκεκριμένο κατάλογο. Δηλαδή αυτή την εντολή θα μπορούσα να την είχα δώσει από οποιοδήποτε κατάλογο και να βρισκόμουν. Εντάξει, και θα έφτιαχνε ένα symlink μέσα στο USR bin. Το οποίο βέβαια ναι, και εκείνο θα μπορούσα να το μετακινήσω πάλι και να έδινε ακόμα στο USR bin. Εντάξει. Άρα λοιπόν μπορούμε να δώσουμε symlinks με απόλυτο τρόπο, με απόλυτες διευθύνσεις. Αλλά μπορούμε να δώσουμε και μισχυτικές διευθύνσεις. Ένα παράδειγμα το είδαμε ήδη, ότι στον ίδιο κατάλογο δεν δίνουμε καθόλου. Δηλαδή.
clear, ρε. Όχι στο μέλλον. Έλα και τα λέω. Εδώ λοιπόν, να, το Synlink αυτό είναι στον ίδιο κατάλογο του Unify. Είχα δώσει κάποιο, είχα κάνει, LNSF, Unify, Synlink. Αυτό θα κάνει. Δεν δίνω κάτι στους καταλόγους εγώ. Έτσι δεν είναι. Αν μετακινήσω το Synlink στο MyDir που έχω φτιάξει, πού δείχνει το Synlink, δείχνει σε ένα αρχείο Unify στον ίδιο κατάλογο. Γιατί δεν το είχα δώσει κάποιον άλλο κατάλογο. Οκ. Οπότε προφανώς τώρα αυτό το Synlink είναι σπασμένο. Οκ. Μπορούμε επίσης όμως να δώσουμε Synlinks με σχετικό τρόπο. Σχετικό σε άλλους φακέλους, σε άλλους καταλόγους. Ένας πολύ συχνό παράδειγμα του χάρη είναι αυτό εδώ πέρα. Πάρα πολύ συχνό. Και συνήθως υπάρχει στα συστήματα, μόνο που δεν ξέρω τώρα αν έχει πάρει στη δικιά σας διανομή, ποια τρέχεται εδώ πέρα, τι γίνεται. Αλλά π.χ. σε μένα σίγουρα, μα σίγουρα, μέσα στο ETC υπάρχει ένα αρχείο που λέγεται Resolve Conf. Βλέπω ότι το ETC Resolve Conf είναι αρχαία και κανονικό, αλλά το PPP Resolve Conf. Α, δεν το έχω καθόλου. Ναι, δεν το έχω. Συνήθως όταν υπάρχει ένα αρχιάκι ETC PPP Resolve Conf, είναι Synlink στο ETC Resolve Conf. Το αρχιάκι του Resolve Conf τι κάνει. Τι κάνει. Αυτό αν το δείτε. Αυτό που έχει είναι name servers. Έχει τους name servers που χρησιμοποιείται για να μετατρέπετε τις διευθύνσεις που δίνετε στο browser, ας παραδείγματος χάρη, όταν δίνετε greeklang.gr. Το greeklang.gr δεν σημαίνει κάτι για το internet. Το internet δουλεύει με IP, IP διευθύνσεις. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνει είναι να ψάξει να βρει ένα τέτοιο server, ένα DNS server, για να μετατρέψει τη διεύθυνση που δίνεται εσείς ολογράφος στους αριθμούς που αντιστοιχούν στην IP. Και οι name servers είναι αυτοί, οι DNS name servers. Εδώ πέρα του λέω με το Resolve Conf ότι ξέρεις τι, οι συγκεκριμένες IP αντιστοιχούν σε κάποιους τέτοιους DNS server και σε αυτούς τους server τους διευθυντικούς να ψάξεις να βρεις πώς μεταφράζεται κάθε διεύθυνση που σου δίνει. Μερικά προγραμματάκια κοιτάνε στο ETC Resolve Conf, μερικά άλλα κοιτάνε στο ETC PPP Resolve Conf, γιατί συνήθως αυτά που έχουν να κάνουν με ή με τα παλιά τα 56 για modem, είτε αυτά που έχουν να κάνουν με τα καινούργια, τα μοντερνά και τα 3G. Αυτά κοιτάνε μέσα στο ETC PPP και όχι στο ETC Resolve Conf. Ενώ συνήθως πάλι λέω, οι συνδέσεις Ethernet, ασύρματο τοπικό δίκτυο κτλ. Κοιτάνε κατευθείαν στο ETC Resolve Conf. Οπότε συνήθως αυτά τα βάζουμε να δείχνει το ένα στο άλλο για να έχουμε. Αυτό έχει με αυτό. Εξαρτάται πώς το έχεις ρυθμίσει στις δικτυακές σου συνδέσεις. Με ένα Αν η σύνδεσή σου, μπαίνουμε σε άλλα χωράφια τώρα, αλλά αν η σύνδεσή σου με το τοπικό δίκτυο είναι στατική, με στατικές διευθύνσεις, αν είναι στατικές διευθύνσεις πρέπει να δώσεις στατικά και το DNS. Αν η σύνδεσή σου με το τοπικό δίκτυο είναι με DHCP, τότε μπαίνει αυτόματα μέσω, μπορεί να μπει αυτόματα μέσω DHCP και το name server. Και συνήθως έχει για αρχικό name server το ίδιο το router σου. Το οποίο το ίδιο το router δεν κάνει τίποτα από μόνο του, απλά προωθεί την κάθε αίτησή σου στο αντίστοιχο name server που έχει δηλωμένο μέσα το router. Που συνήθως είναι το name server του πάροχου σου. Αλλά εσύ μπορεί να δώσει κάποιο άλλο. Παίρνει την πληροφορία από το router και την καταφορεί μέσα σε αυτό το αρχείο. Ναι. Συνήθως είναι η IP του router σου, του ίδιου του router σου. Εδώ πέρα. Μετά να δρομολογείται. Μετά δρομολογείται αλλού. Εντάξει, πηγαίνει η επιχείρηση του. Είπα μήπως υπάρχει άλλο αρχείο και αυτό είναι απλά μόνο για δικιά μας χειροκίνηση. Όχι. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να το αλλάξει σε επιτόπου όμως. Δηλαδή, άμα το αλλάξω εγώ τώρα, οτιδήποτε κάνω μετά, δεν θα βλέπει το 8-8-8. Θα βλέπει στο αλλαγμένο που θα έχει. Στην ουσία, το bus είναι μια γλώσσα προγραμματισμού. Την οποία απλά μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και γραμμή-γραμμή. Δίνονται δεσμευτικές εντολές. Να, το τερματικό. Μπορούμε για να ομαδοποιήσουμε αυτές τις εντολές και να φτιάξουμε προγραμματάκια μελλοντικά.
Οπότε, σαν οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού, έχει κυματαβλητές. Μπορούν να αποθηκεύσουν οτιδήποτε, οτιδήποτε δεδομένο, αριθμό, κείμενο. Για να αναφερόμαστε, όταν θέλουμε να αναφερόμαστε σε μεταβλητές, θα βάζουμε λεφτά πράγματα στο δολάριο. Καλούμε. Συνήθως βάζουμε κεφαλαία γράμματα, ανώματα μεταλλτών, χωρίς να είναι σίγουρο, μπορεί να είναι και μικρά γράμματα. Εντάξει, παζά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά συνήθως βάζουμε κεφαλαία, χωρίς να είναι, αν σε πάρει τους κανόνες. Απλά μια συνήθεια. Λοιπόν, παραδείγματα. Ορίστε. Τι κάνουμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα δημιουργούμε κάθε φορά στην πρώτη τολή, το My Variation 1, που λέει, τι κάνει, απλά δημιουργεί μια μεταβλητή με αυτό το όνομα, My Var, και της δίνει την τιμή 1. Εντάξει. Δεύτερη, τι κάνει, απλά δημιουργεί μια μεταβλητή που λέγεται Name, και της δίνει το όνομά μου. Εντάξει, και το βάλα σε διπλά εισαγωγικά κιόλας, θα μιλήσουμε για τα εισαγωγικά. Σε βάλω και διπλά εισαγωγικά, γιατί έχω και το κενό μέσα και τα κενά μας δημιουργούν προβλήματα. Επειδή δεν το έχω καταλάβει, η command του Linux έχει δυνατότητα προγραμματισμού. Σαφώς, όχι απλά δυνατότητα. Φτιάχνεις πολλά πράγματα. Μπορεί και ολόκληρα προγράμματα που τρέχει στον υπολογιστή σου να είναι γραμμένα σε bash και μόνο σε bash. Και να μην το καταλαβαίνεις καθόλου. Και δεν σου μιλάω μόνο για προγραμματάκια που είναι γραμμένα σε τερματικό. Μπορεί να που λες, γιατί είμαι λίγο υπάρχουν, υπάρχουν και τρόποι να φτιάξεις παραθυράκια και μενού κτλ. Μόνο από τον μπάς. Τρόποι υπάρχουν. Μπορεί να είναι λίγο πολύπλοκο, αλλά γίνεται. Εντάξει, και πιθανόν. Πάντα θα τρέχει σε τερματικό θα τρέχει. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Μπορεί να φτιάξουμε ένα σκριπτάκι μπάς, το οποίο να σου βγάζει παραθυράκια και κουμπάκια και να τα πατάς και να διαλέγεις κτλ. Και να φτιάξει όχι. Γίνεται. Ότι γίνεται, γίνεται. Και μπορεί πολλά από τα προγραμματάκια, κάποια από τα προγραμματάκια που τρέχει να τελικά να είναι προγραμματάκια βάση. Script βάση και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, προφανώς με την echo που είχαμε πει, να ορίστε τι κάνουμε. Όταν κάνουμε ανάθεση μια τιμή σε μια μεταβλητή, απλά δίνουμε το όνομά τη. Εντάξει, όνομα, ίσον, τι τιμή θα πάρει. Και μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αριθμός, ήμενο, οτιδήποτε. Αν θέλουμε να δούμε απλά την τιμή μιας μεταβλητής, πρέπει όταν αναφερόμαστε λοιπόν σε μια μεταβλητή για να χρησιμοποιήσουμε την τιμή της, πρέπει να βάλουμε μπροστά το δολάριο. Παραδείγματος χάρη το Echo Home που έχω εγώ εκεί πέρα. Τι κάνει το Home? Το Home είναι μια ειδική μεταβλητή, η οποία είναι ήδη έτοιμη, ήδη συμπληρωμένη και πάντα δείχνει στο αρχικό κατάλογο του τρέχοντος χρήστη. Πάντα. Δηλαδή όταν λέω δολάριο home, πάντα είναι σαν να λέω home George. Σε μένα. Σε εσάς θα λέει κάτι διαφορετικό. Εντάξει. Θα το πούμε και παρακάτω για το home. Λοιπόν, προφανώς αυτές οι μεταβλητές μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και παρακάτω. Και εκεί είναι το μεγάλο το πλεονέκτημά τους. Μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και μέσα σε τέτοια scripts, προγραμματάκια. Αλλά χρησιμοποιούνται και αρκετές από αυτές τις μεταβλητές χρησιμοποιούνται έτσι και αλλιώς από το σύστημά σας. Υπάρχουν αρκετές μεταβλητές που ορίζει το σύστημά σας και οι οποίες περιγράφουν το περιβάλλον με το οποίο δουλεύετε. Μια από αυτές είναι η PATH. Έχω βάλει το ρολάρι από στάνια για να δείξω ότι είναι μεταβλητή και δεν είναι εντολή. Η PATH. Τι κάνει η PATH? Η PATH ορίζει τις διαδρομές τις οποίες χρησιμοποιεί το σύστημα για να ψάξει για εκτελέσιμα. Πάθη διαδρομή. Δηλαδή, οι κατάλογοι στους οποίους δείχνει η PATH, για να χρησιμοποιήσουμε την echo στην PATH, κάντε το κι εσείς, echo, δολάριο, PATH. Σίγουρα οπωσδήποτε θα έχετε ένα PATH στο σύστημά σας. Και ας το μεγαλώσω κιόλας. Να το λοιπόν, αυτό είναι το PATH του δικό μου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο δικό μου τον υπολογιστή. Λοιπόν, για αυτό το χρήστη, αυτό είναι το PATH μου. Τι πάει να πει αυτό? Αυτό μου δίνει με τη σειρά και χωρισμένος με άνω κάτω τελεία, το διαχωριστικό είναι άνω κάτω τελεία, εντάξει, όλους τους καταλόγους που ψάχνει το σύστημά μου για να βρει εντολές με το όνομα που δίνω. Δηλαδή, όταν εγώ δώσω την εντολή LS, αυτό που κάνει είναι ότι ψάχνει έναν και με αυτή τη σειρά αυτούς τους καταλόγους
για να δει αν υπάρχει κάποιο εκτελέσιμο αρχείο με αυτό ακριβώς το όνομα μέσα σε κάποιον από αυτούς τους καταλόγους. Στο πρώτο που θα βρει, σταματάει και τρέχει αυτό το εκτελέσιμο. Δηλαδή, όταν δώσω LS, ψάχνει λοιπόν στο USR Local Bin πρώτα άμα βρει. Αν δεν υπάρχει εκεί, που δεν υπάρχει εκεί LS, δηλαδή, ψάχνει στο επόμενο, ψάχνει στο USR Bin. Αν δεν βρει και εκεί, ψάχνει στο Bin. Μέσα στο Bin, και λοιπά και λοιπά και λοιπά, μέχρι να βρει. Αν δώσω μια εντολή η οποία προφανώς η οποία δεν υπάρχει σε κανέναν από αυτούς τους καταλόγους, ψάχνει λοιπόν και στο τέλος λέει ότι δεν το βρήκα, δεν την βρήκα αυτή την εντολή. Στον τρέχο κατάλογο δεν ψάχνει. Μπορεί να του δώσω και τον τρέχο. Κοίτα στο τελευταίο. Το τελευταίο που δεν φαίνεται και πολύ καλά γιατί είναι... έχει γυρίσει από κάτω. Α, τελεία. Στο τελευταίο τελειώνει QT, BIN, άνω κάτω τελεία. Τελεία μετά. Η τελεία σημαίνει και τρέχον κατάλογο. Και εκεί που είμαι αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην ισχύει πάντα, δηλαδή στο δικό σου το πάντα μπορεί να μην ισχύει. Εντάξει. Απλά στο δικό μου έτσι το έχω κάνει εγώ. Στην διαδρομή του τέλος πάντων για τους χρήστες αυτό είναι στάνταρ. Αν ήμασταν super user. Όπα, εδώ είναι το θέμα μας. Αν ήμασταν super user. Λάθος έβαλε. Έλα. Αν ήμασταν super user, αν ήμασταν root. Προφανώς το πάθημα είναι διαφορετικό. Θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον διαφορετικό. Δυστυχώς αρκετές διανομές δεν είναι. Δεν είναι επειδή το πάθημα root είναι δεν είναι διαφορετικό. Δυστυχώς το λέω γιατί δυστυχώς το πάθημα του user είναι ίδιο σε πολλές διανομές που το πάθημα root. Τι διαφορές βλέπουμε εδώ. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο root πρώτα απ' όλα κοιτάει στους καταλόγους SBIN. Που είχαμε πει ότι είναι κατάλογοι που έχουν τα αντίστοιχα αρχεία διαχείρισης συστήματος. Όπου ο κάθε χρήστης δεν θα πρέπει να έχει πρόσβαση. Ωραία. Ναι, αυτό που είπαμε, οι διαδρομές χωρίζονται μεταξύ τους με άνω κάτω τελεία. Πώς μπορούμε να προσθέσουμε. Μπορούμε να προσθέσουμε απλά βάζοντας ό,τι θέλουμε στο τέλος της path. Κοιτάξτε, για να τους πιέγω, δολάριο path, τι κάνει, απλά μου δείχνει ποιο είναι το path. Υπάρχει εντολή export, η οποία τι κάνει η export, θα πρέπει να έχω παρακάτω την εγώ. Η export τι κάνει, η export εξάγει τη συγκεκριμένη μεταβλητή στο υπόλοιπο, όχι σύστημα, στην υπόλοιπη συνεδρία. Εντάξει, οπότε αυτό που του λέω τώρα εγώ είναι ότι φτιάξε μια μεταβλητή path, η οποία θα περιλαμβάνει. Θα περιέχει τα περιεχόμενα της path. Προσέξτε εδώ πέρα, πρώτα διαβάζει την path, από δεξιά προς τα αριστερά πάει αν θέλετε. Πρώτα διαβάζει ποια είναι η path υπάρχουσα, προσθέτει από δίπλα το κομμάτι που είπα εγώ και τα αναθέτει ξανά στην path. Εντάξει, δηλαδή, θα το δείξω αυτό. Έστω ότι εγώ έχω, πιθανό και να έχω κιόλας. Έχω ένα κατάλογο bin, το βλέπετε μέσα στο home. Αν εγώ έχει αγκέφτης ο Βίνι. Έχει κάποια εκτελέσιμα. Έχει κάποια εκτελέσιμα. Για να τα δω. Έχει κάποια εκτελέσιμα τα οποία... Ναι, κάνουν κάτι διάφορα τέλος πάντων, αφήστε τι κάνουν. Ναι, ορίστε, είχε αυτό το σκριτάκι που έχω φτιάξει. Το τρέχω, κοιτάξτε πώς το έτρεξα. Είμαι στον κατάλογο Bin, έτσι. Είμαι στον ίδιο κατάλογο. Για να το τρέξω, μπορώ απλά να πω ότι τρέχουν κατάλογος, όνομα εντολής, εντάξει, το τρέχει, τι κάνει, αυτό που κάνει είναι ότι βρίσκει και ψάχνει όλο το σύστημά μου και μου βρίσκει ποιες συσκευές μπορώ να προσαρτήσω. Εντάξει, αυτό το κάνει μέσα από αυτό το περίεργο το πράγμα που βλέπετε εδώ πέρα, όλο αυτό το χαμό. Τέλος πάντων, θα δούμε τι σημαίνει όλο αυτό το χαμό κάποια στιγμή και πώς μπορεί να φτιάξει τέτοιου χαμού. Αυτό το καλό. Τέλος πάντων, το τρέχει λοιπόν έτσι. Στο path μου όμως, υπάρχει αυτός ο κατάλογος. Ούτε είσαι. Το bin. Όχι. Δηλαδή εγώ, αν είμαι σε έναν άλλο κατάλογο από αυτό το bin, δεν μπορώ να δώσω αυτό το όνομα εντολής. Θα μου πει ότι δεν υπάρχει. Αν όμως εκτείνω την path, να περιλαμβάνει και αυτόν τον κατάλογο που είναι μέσα στο home, είχαμε πει ότι η περισπομένη σημαίνει
αρχικός κατάλογος, έτσι, δηλαδή σε μένα εδώ πέρα αλλάζει η Home George, πριν αυτό γίνεται. Αν λοιπόν επεκτείνω το path μου να συμπεριλαμβάνει και αυτόν τον κατάλογο, για να το δω. Θα συμπεριλαμβάνει τώρα και το τέλος, βλέπετε, πώς θα γίνει στο τέλος. Αυτό εδώ πέρα το υπεσπομένη μεταφράστηκε σε Home George, γιατί αυτός είναι ο κατάλογος μετάλογος. Τώρα λοιπόν μπορώ να δώσω τον dotap κιόλας, το όνομα αυτής εντολής. Και το τέξει. Εντάξει, την πρόσθεσα στο πάθμι. Άρα λοιπόν, οποιοσδήποτε το λες, έχω οποιοσδήποτε το λες υπάρχουν μέσα αυτούς τους καταλόγους, έχει πρόσβαση ο χρήστης μου. Χωρίς να έχω την ανάγκη να δίνω το πλήρες, την πλήρη διαδρομή με το πληκτρολόγιο. Φυσικά, αυτό. Γιατί δεν βάζει δολάριο στο path μετά το export? Όπα, είπαμε, η ανάθεση γίνεται. Η ανάθεση γίνεται χωρίς δολάριο. Η ανάθεση γίνεται χωρίς δολάριο. Η αναφορά γίνεται μόνο στο δολάριο. Οπότε εγώ τι έκανα. Εγώ έκανα μια ανάθεση η οποία αναφέρει την προηγούμενη μεταβλητή. Εντάξει. Η export χρειάζεται μόνο όταν αλλάζουμε τη μεταβλητή. Όταν όχι, προσθέτουμε, όχι, γιατί μπορούμε να το πείσουμε. Μπορεί να το πείσουμε και την πλεονασμό εδώ πέρα. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε μόνο σχέδιο πάθη. Θα δούλευε στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα δούλευε το ίδιο καλά και να μην έβαζε καν την export. Να δώσει απλά πάθη, ίσον δολάριο, πάθη, ανω κάτω τελεία μπιν. Θα δούλευε το ίδιο καλά. Από συνήθεια βάζω και την export. Επειδή για να την ορίσουμε δεν χρησιμοποιήσαμε. Για να φτιάξουμε μια μεταβλητή δικιά μας δεν χρησιμοποιήσαμε κάποια. Δεν, όχι, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και να μην το χρησιμοποιήσεις γιατί και για μια προϋπάρχουσα και μια καινούρια. Δεν έχει καμιά διαφορά αυτό. Δεν έχω καταλάβει για να φτιάξω μια απλή μεταβλητή. Απλά να φέρεις με και το πάλι στο όνομά της. Α, όνομα και αν θέλω την αρχικοποιώ. Δεν υπάρχει πουθενά δήλωση. Ναι. Απλά ναι, την αρχικοποιείς. Δεν υπάρχει πουθενά η δήλωση. Η αρχικοποίηση είναι υποχρεωτική. Στη σύμφωνα, δηλαδή, να πω ότι θα φτιάξω μια μεταβλητή με αυτό το όνομα. Η αρχικοποίηση είναι υποχρεωτική ή άμα θέλω. Δεν μπορείς να φτιάξεις μια μεταβλητή αν δεν την αρχικοποιήσεις. Μπορείς να αρχικοποιήσεις το κενό αν θέλεις. Δηλαδή. Να, μια new var ήσουν κενό. Ναι, εντάξει. Εντάξει, αλλά πρέπει να αρχικοποιήσεις με κάτι. Έστω αυτό τίποτα. Τώρα δεν είναι χαρακτήρα. Είναι κενό, τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Θα μπορούσε να πάρει μετά χαρακτήρα ή να πάρει νούμερο. Ναι, θα μπορούσε τίποτα. Ναι, και αν υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή, υπάρχει, αλλά είναι κενό. Όπως επίσης, αν δώσεις για το όνομα μιας μεταβλητής που δεν υπάρχει, δεν. Εντάξει. Άμα την δώσεις όμως έχω, πάλι δεν εμφανίζει τίποτα. Πώς? Άμα έδωσα έχω σε μια μεταβλητή που δεν υπάρχει, ναι, απλά δεν μου έδωσε τίποτα. Κάτε, έχω ήθελα να γράψω. Είδες. Αυτό ακριβώς. Ναι, γιατί δεν υπάρχει, είναι κενή. Το ίδιο πράγμα. Εντάξει. Υπάρχουν. Μπορώ να φτιάξω. Υπάρχουν τύποι μεταβλητών όπως ας πούμε. Όχι, όχι. Μία. Καταλαβαίνει από μόνο ότι βάζεις. Αν έχεις αριθμό, θα δούμε και λίγο παρακάτω ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως αριθμό για κάποιες πράξεις ακόμα. Εντάξει. Και μπορώ να τα βάλω και συσσαγωγικά τους αριθμούς κτλ. Από εκεί και ούτε από αυτά. Στην ύμη. Δηλαδή και κάτι πανδική σβήνονται. Σβήνονται εκτός κι αν θα δούμε, εκτός κι αν τα βάζει σε κάποιο αγκιάκι έτσι ώστε να φορτώνουν κάθε φορά όταν ξεκινά το σύστημα. Ή όταν μπαίνει στο λογαριασμό σου. Μπορείς να τη δηλώσει σαν ακέραια στην αρχή. Όχι, δεν υπάρχει. Α, ναι, μπορείς να αλλάξει όλα. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, τι είχαμε εδώ πέρα, είχαμε my var ίσον 1 είχα γράψει. Μπορώ να δώσω my var ίσον George. Δεν αλλάζει κάτι. Εντάξει. Θα κάνεις τα πάντα αυτά, δηλαδή δεν είναι. Και θα έχει τα γυρεύματα. Δεν έχει κάποιο τρόπο ελέγχου κτλ. Όπως έχει η ΣΥΚΕ. Βάζεις ό,τι θέλεις, όπως το θέλεις, όποτε το θέλεις. Πώς εισάγει μια μεταβλητή στο τερματικό. Την έχεις δημιουργήσει, δηλαδή, δίκαιο εφές και ξαναεισάγει στο τερματικό. Θες να την εισάγεις, με εννοείς, δηλαδή, να αναφορθεί σε αυτή. Πώς? Πώς μπορείς, δηλαδή, πώς τη γράφει το τερματικό. Με το δολάριο από μπροστά. Με το δολάριο από μπροστά. Έτσι αναφέρεις. Προσέξτε, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορεί να δώσω εγώ μια μεταβλητή
Παραδείγματος χάρη MyLS, η οποία να λέει απλά LS. Εντάξει, κοιτάξτε τι γίνεται. Άμα δώσω MyLS, είναι σαν να δίνω την ίδια την εντολή LS. Μεταφράζεται στο ίδιο το τερματικό, εντάξει, στο τι σημαίνει. Δηλαδή, όταν γράφω δολάρι MyLS, είναι σαν να λέω LS, εφόσον έχω κάνει την ανάθεση αυτή. Εντάξει. Καλύτερο, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να βρούμε για κάνει αυτό το μάθημα. Πραγματικά, εγώ πετάω τη σκούφια μου. Ευχαριστώ πολύ, σαν να είσαι καλά. Ευχαριστώ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, οπότε ουσιαστικά αυτό που μπορώ να σας δείξω εδώ πέρα είναι η μετατροπή από μεταβλητή σε κείμενο που περιλαμβάνει ή σε αριθμό που περιλαμβάνει οτιδήποτε συμβαίνει ακριβώς στη γραμμή εντολών. Δηλαδή, τη στιγμή που θα πατήσει το Enter, είναι σαν να μην έχεις δώσει μεταβλητή, μεταβλητή μεταφράζεται και το περιεχόμενο της μεταβλητής είναι αυτό που μπαίνει στη γραμμή εντολών. Που διαβάζεται από τις εντολές που τρέχεις, παραδείγματος χάρη. Εντάξει, δηλαδή είμαι στο TMP, τι έχω, έχω κάποια αρχεία και αυτά. Αν εγώ δώσω. Αν εγώ δώσω να, μια μεταβλητή, το myvar που είχα πει, να λέει file. Εντάξει, άμα δώσω cat file, cat myvar, μεταφράζεται στο file αυτό κατευθείαν, όπως μεταφράστηκε και η LS προηγουμένως. Εντάξει, το να χρησιμοποιούμε μεταβλητές ως εντολές είναι πολύ, μα πολύ, πολύ συχνό. Ειδικά στα make files, δεν ξέρω αν έχετε δει όταν κάνετε compile ένα αρχείο από το πηγαίο κωδικά, όταν το μεταβλητίζετε. Αν ανοίξετε τα make files, θα δείτε ότι εκεί πέρα πολύ συχνά οι εντολές που τρέχουν για το compiler είναι μεταβλητή. Δηλαδή, μπορεί να έχει μια μεταβλητή δολάριο SSE, η οποία συνήθως δίνει στη GCC, στο compiler της GCC. Έτσι. Αλλά θα μπορούσε σε ένα σύστημα BSD το SSE δεν θα δείτε στη GCC, θα δείτε στο C-Lang τώρα τελευταία παράδειγμα χάρη, σε κάποιον άλλο compiler. Και θα δούλευε το ίδιο makefile ακριβώς σε κάποιο σύστημα που δεν έχει τη GCC. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, τρέχοντας αυτή τη μεταβλητή ουσιαστικά. Λοιπόν, αυτό με την path. Προσέξτε, μην κάνετε κανένα χαζομάρα με την path και τι γίνεται. Και μηδενίζετε την path, δηλαδή είναι πολύ εύκολο να πω path ίσον αυτό. Το οποίο σημαίνει ότι όποια εντολή και να τρέξω τώρα δεν ψάχνει πουθενά. Δηλαδή, άμα δώσω LS, δεν υπάρχει LS. Εντάξει. Echo υπάρχει. Ξέρεις γιατί η echo υπάρχει. Η echo υπάρχει γιατί είναι εσωτερική εντολή του bus. Δεν είναι εντολή, δεν είναι προγραμματάκι. Η LS είναι προγραμματάκι που βρίσκεται στο bin μέσα. Δηλαδή, άμα δώσω bin όμως LS, τρέχει. Άμα το δώσω με το πλήρες path, με την πλήρη διαδρομή, επειδή ξέρω τώρα πια ότι εκεί μέσα είναι, θα την τρέξει. Αλλά η echo θα δουλέψει έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι εσωτερική εντολή του bus. Και η ειδική περίπτωση. Εντάξει. Ελάχιστες είναι οι εσωτερικές εντολές του bus. Και αλήθεια, ένα κολμπάκι που έχω χρησιμοποιήσει. Ένα κολμπάκι που έχω χρησιμοποιήσει. Κλία, δεν δουλεύει. Λοιπόν, ένα κολμπάκι που έχω χρησιμοποιήσει είναι ότι γίνεται. Ότι το expansion, η επέκταση όλων αυτών που γράφουμε στη γραμμή εντολών γίνεται στην ίδια τη γραμμή εντολών. Δηλαδή, όταν δίνω αστεράκι, LS αστεράκι, το αστεράκι δεν περνάει στην LS. Η LS εντολή ποτέ δεν βλέπει το αστεράκι που έχω δώσει εγώ μετά. Το ίδιο το bus αλλάζει το αστεράκι με όλα τα αρχεία που υπάρχουν στον κατάλογο. Και μετά τροφοδοτεί την LS. Με τα ονόματα όλων των αρχείων. Δεν κάνει η LS τη μετατροπή από αστεράκι σε όλα τα ονόματα αρχείων. Γίνεται αυτομάτως από τον bus και μετά φτάνει το αποτέλεσμα στην LS. Αν το κάνω αυτό. Οπότε, τι γίνεται εδώ πέρα. Οπότε, αν δώσω σκέτο αστεράκι, το σκέτο αστεράκι τι κάνει. Δεν αλλάζει όλα τα ονόματα, δεν μου βρίσκει όλα τα ονόματα των αρχείων. Άμα δώσω echo αστεράκι, είναι σαν να δίνω LS. Και σε ένα σύστημα που σου έχει καταστραφεί η LS, που δεν έχει πρόσβαση καν στο LS και δεν ξέρει τι αρχεία βρίσκεσαι καν, την echo μπορεί να χρησιμοποιήσει για να δει τουλάχιστον τι αρχεία έχει στο σκληρό σου δίσκο. Με αυτόν τον τρόπο.
λίγο περίεργο. Δηλαδή, όταν λες εγώ, δώσε μου σαν κείμενο το αστεράκι. Το αστεράκι όμως από τον Μπάς μεταφράζεται σε όλα τα αρχεία, σε όλα τα ονόματα αρχείων και ουσιαστικά αυτό που, που καταλήξεις να κάνεις είναι ότι να βγάζεις απλά όλα τα ονόματα αρχείων στο συνταγματικό. Και λες, μπορεί να το κάνει κάπως έτσι με εγώ. Κάτι παρόμοιο κάνει τέλος πάντων. Εντάξει, ναι, εντάξει. Okay. Το λες, σου δίνει και άλλες πληροφορίες. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις αυτό το output με, με την ΕΚΟ και πολλά άλλα. Πώς σου πανέφερες το πάθο. Α, πήγα σαν πάθο. Για πολύ μελλοντικό μαθηματάκι, εδώ πέρα βλέπεις ότι έχω διαφορετικά tabs, δεν είναι tabs. Ήμουν εδώ πέρα, αλλά το GNU screen. Αφήστε το για πολύ παρακάτω. Και το GNU screen, το screen. Πώς πάρετε. Πώς θα παραφέρω το πάθος, το ξαναγράψεις από την αρχή. Όλο. Δεν έχει άλλο. Αν το έχασες, το έχασες. Ή θα κλείσεις το τραυματικό που έχεις για να ανοίξεις ένα άλλο. Οπότε θα έχει ξανά το αρχικό σου πάθος. Το συγκεκριμένο. Μόνο για το συγκεκριμένο τερματικό και το συγκεκριμένο παραθυράκι του τερματικού. Δηλαδή και αν έχεις πολλαπλά tabs, είναι το συγκεκριμένο παραθυράκι μέσα στο τερματικό. Δηλαδή εγώ τώρα ήμουν μόνο στο παραθυράκι νούμερο 2. Εδώ κάτω. Εκεί πέρα το είχα χάσει. Το παραθυράκι νούμερο 1 που είμαι αυτή τη στιγμή υπάρχει path. Εντάξει, δηλαδή οι μεταβλητές που θέτουμε κάθε φορά αναφέρονται μόνο στο συγκεκριμένο bus που τρέχουμε. Στο συγκεκριμένο terminal, μπράβο, στο συγκεκριμένο. Terminal πάλι όχι σαν παράθυρο γενικότερα, σαν συνεδρία. Εντάξει. Το τρέχον τέλος. Το τρέχον. Το τελείως τρέχον όμως. Τελείο. Λοιπόν. Αυτά με την path. Νομίζω κάτι άλλο για την path. Άλλη πολύ σημαντική μεταβλητή, η PS1. Η PS1, έχει περίεργο όνομα. Στον τόσο είσαι πιο καλό όνομα για τέτοια. Prompt. Ορίζει την προτροπή. Τι βλέπετε μπροστά εδώ πέρα πριν την εντολή σας. Αν δώσετε μια echo PS1, θα δείτε σε τι είναι ορισμένη, θα δείτε κάποια. Κάποιες αρλούπες εκεί πέρα, σας φαίνονται. Θα σας δώσω κι εγώ, να το. Εγώ αυτό που έχω πρέπει να είναι ακριβώς αυτό που έχω δώσει δίπλα. Η PS1 λοιπόν δείχνει ακριβώς τι θα μπαίνει εδώ. Ποιο θα είναι η προτροπή εντολής. Μπορώ, ας ανοίξω ένα κύριο παραδείγμα πάλι. Μπορώ να καταστρέψω αυτό. Δηλαδή, να του δώσω μια PS1 να είναι τι, τίποτα. Τίποτα. Εδώ δίνω εντολές στο τίποτα. Εντάξει, δούλεψε η εντολή. Είμαι μέσα στο TMP αυτή τη στιγμή. Δεν έχω προτροπή καμία. Αν δώσω PS1 ίσον δίεση, η προτροπή μου θα είναι δίεση. Αν δώσω... Παντού. Και σε όλα τα Unix και σε όλα τα υπόλοιπα καταστήσεις. Αν δώσω οτιδήποτε, αν δώσω το όνομά μου, PS1 ίσον το όνομά μου και μετά τη δίεση, θα γίνει George Diesel. Εντάξει, αλλάζουμε πλουτροπή εντολής με το PSN. Εντάξει, τώρα τι μπορούμε να βάλουμε εκεί μέσα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μια απάντηση. Τα πάντα, δηλαδή πέρα από κείμενο, οποιοδήποτε σύμβολα κτλ. Που βάζετε. Να, αυτό που είχα εγώ προηγουμένως και που έχω στο προηγούμενο το παραθυράκι μου εδώ πέρα. Αυτό που έχω εδώ είναι αυτό το κάτι του σιού, αγγίλι. Τι συμβαίνουν όλα αυτά. Αυτά θα σας συνιστούσα άμα θέλετε. Εντάξει, κάποια τα έχω εδώ, θα πάρετε και την παρουσίαση, θα είναι online η παρουσίαση έτσι κι αλλιώς, οπότε κάποια τα παίρνετε από εδώ πέρα. Μερικές από τις παραμέτρους μπορούμε να βάλουμε, δεν είναι όλες, δεν μου χωρούσαν τις βάλλοντες, σε καμιά περίπτωση. Εντάξει, έχεις 2-3 σελίδες δεν θα χωρούσαν. Μερικές είναι αυτές. Η κάθε τους είναι στάνταρ από την αρχή, για να κάνουμε escape τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, γιατί αν βάζαμε παραδείγματος χάρη και το D, πού θα καταλάβει αν θέλουμε να γράψουμε το γράμμα D. Αυτό θα καταλάβαινε ότι δεν θέλουμε να γράψουμε ημερομηνία. Οπότε οτιδήποτε έχει μπροστά την ανάποδη κάθετο είναι συγκεκριμένη μεταβλητή, αν θέλετε, συσταγωγικά, για το prompt. Εντάξει. Οπότε αν βάλω κάθετος δύο, μου βγάζει την πλήρη ημερομηνία. Εντάξει. Για να το δω. Για να το δω. PS1 ίσον... PS1, βέ. Κάθετος D. Και μετά να βάλω ένα για το δολάρι. Μάλλον το δολάρι είναι και αυτό. Μάτσο. Ημερομηνία. Κυριακή, να περιορίσω 18 δολάρια. Αυτό δεν το είπα.
γιατί αλλιώς, αν δεν βάλω το escape, τι θα γίνει. Θα νομίζω ότι πάω να βάλω μια μεταβλητή μέσα. Το δολάριο, δεν είπαμε ότι μπαίνει στο όνομα μιας μεταβλητής. Οπότε, αν το έδινα PS1 ίσον με... να δώσω MyVar ίσον με... Φου. Αν το έδινα PS1 ίσον... κάθετος D δολάριο MyVar, παραδείγματος χάρη, αυτό που θα έκανε. Θα μου βάζει το περιεχόμενο της MyVar, δεν θα βάζει το δολάριο εκεί πέρα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι θα γινόταν να έβαζα και το δολάριο. Α, το παίρνει, επειδή είναι τελευταίος χαρακτήρας. Απλά από συνήθεια είναι καλή πρακτική να το βάζει τα πάντα με την κάθετο. Επειδή είναι ο τελευταίος χαρακτήρας, καταλαβαίνει ότι okay, δεν είναι μεταβλητή αυτό που πας να βάλεις, οπότε okay. Γιατί θα θέλαμε να βάλεις το κόστος. Για να βάλεις κάτι άλλο. Γιατί, παραδείγματος χάρη θα δεις ότι, θα δείτε ότι εγώ έχω παραδείγματος χάρη διαφορετικό πρόβλημα για το user μου, για το χρήστη μου και συνήθως θα έπρεπε να είναι έτσι, ο root έχει διαφορετικό prompt τουλάχιστον στον τελευταίο χαρακτήρα. Είναι συνηθισμένο, δεν ισχύει απόλυτα, αλλά είναι συνηθισμένο το prompt, η προτροπή για το χρήστη να τελειώσει σε δολάριο και για το root να τελειώνει σε δίεση. Και όταν συνήθως σε listings που βλέπετε σε online κτλ, αν υπάρχουν εντολές που πρέπει να τρέξετε και να τη γράψετε κτλ στο τερματικό σας, συνήθως όταν βλέπετε δολάριο σημαίνει ότι τρέχεις ως χρήστης. Όταν βλέπεις δίεση το τρέχεις ως root. Εντάξει, το λιγότερο που κάνεις είναι αυτό. Άλλοι θα μπορούσαν να αλλάξει και άλλα πράγματα. Δεν μπορούσαν να βάλει περιεχόμενο, μπορούσαν να αλλάξει τα χρώματα. Δηλαδή, η άλλη πρακτική είναι ότι ο χρήστης root έχει κόκκινο prompt, κόκκινη προτροπή. Να ξεχωρίζει, να χτυπάει, να σου βγάζει μάτι ότι είσαι root εκεί πέρα και πρέπει να προσέξεις. Ή ότι αν εγώ ανοίξω μια σύνδεση και συνδεθώ με ένα server, να μην ξέρω ότι είμαι σε εκείνο το σερβερ και όχι στο τοπικό μου το μηχάνημα, με κάποιο τρόπο να μην μου το δείχνει. Οπότε εκεί πέρα μπορώ να δώσω το hostname. Το hostname τι είναι, το πρώτο μέρος του hostname που λέω εδώ πέρα. Άμα δώσετε την εντολή hostname στον υπολογιστή σας, θα σας βγάλει το όνομα του υπολογιστή, το δικό μου ονομάζεται Eva. Εντάξει. Έτσι το ονομάζει, έχω δώσει ένα όνομα. Αν ήμουν σε κάποιον άλλο σερβερ, προφανώς το hostname θα ήταν διαφορετικό. Οπότε αν θέλω να μου το δείχνει και στην προτροπή θα είμαι πιο σίγουρος για το που βρίσκομαι εκείνη τη στιγμή. Εντάξει. Μπορείτε να βάλετε διάφορα όπως την ώρα, αν θέλετε να την δείχνει μπροστά στην προτροπή. Δεν αλλάζει προφανώς, είναι στατική, έτσι. Αν δεν πατήσετε το Enter δεν πρόκειται να αλλάξει η ώρα. Θα παραμένει εκεί πέρα. Πού είναι. Σε διάφορες μορφές, το όνομα χρήστη, να δω το όνομα χρήστη, το έχω. Κάθετος U δεν έχω, και κοιτάξτε το, είπαμε το PS1 μου. Κάθετος U. Να μπαίνει πρώτα το όνομα χρήστη που λέω, και αυτό το αλλάζει μέσα σε George. Μετά ανοίγει αγγίλη. Κάθετος W κεφαλαίο, που είναι ότι τρέχουν κατάλογος. Τρέχουν κατάλογος όμως το όνομα του καταλόγου και τίποτα άλλο. Ενώ όταν θα βάλει κάθετος W μικρό, θα μου βγάζει το πλήρες path. Όλη τη διαδρομή. Να το δοκιμάσω. PS1 ίσον. U, ρε. Κάθετος W μικρό. Δολάριο, θα βάλω και ένα κενό. Για να μου βγαίνει η λογική. Κάθετος TMP, το βλέπετε. Μου δίνει το πλήρες path. Και άμα μπω στο MyDir που είχα πάρει πριν, θα μου δείξει το πλήρες path. Εντάξει, τώρα βέβαια όσο μεγαλώνουν τα path, θα μπορεί να δυσκολεύει και λίγο, αλλά okay. Ό,τι προτιμάει ο καθένας το ρυθμό μπορεί να βάλει εκεί πέρα. Αν θέλετε να το πειράξετε, ναι, υπάρχουν όλα αυτά και μπορείτε να τα κάνετε όλα αυτά. Και υπάρχουν και πολλά ακόμα, θα σας συνιστούσα να κάνετε ένα search στο ένα web search για PS1 Linux prompt, κάτι τέτοιο, βάλτε και θα βρείτε σελίδες με άπειρες επιλογές. Εντάξει, και θα δείτε και υπάρχουν και τρόποι να αλλάξετε και τα χρώματα και οτιδήποτε θέλετε με τέτοια escape, δηλαδή κάθετο στο 033, αγγίλη 033 ακόμα κτλ, βγάζει άλλα χρώματα εκεί πέρα. Δηλαδή μπορούμε και επέμβαση στο Bash RC που έχουμε το... ναι, θα το πούμε και αυτό, ναι, παρακάτω. Φυσικά, αυτό δίνεται στον Bash RC μέσα στο PSN. Το home που είπαμε, εντάξει, ναι, αυτό που δεν είπαμε είναι καλό να μην ορίζουμε εμείς το δικό μας home. Δηλαδή το home, προφανώς δείχνει στον αρχικό μας κατάλογο, έτσι. Δεν μπορώ εγώ να ορίσω ότι ο αρχικός μου κατάλογος είναι κάποιος άλλος. Δηλαδή, αν του δώσω home ίσον το κάθετος TMP, εντάξει, κάθε φορά που θα κάνω CD home,
θα με πάει στο TMP. Το home θα λέει εκεί πέρα, αλλά αυτός ο κατάλογος είναι ο TMP. Πίσω πάλι. Εδώ πέρα τώρα έχω γυρίσει σε ένα καινούργιο δερματικό. Το home μου είναι το κανονικό μου το home. Εντάξει. Συνήθως υπάρχουν σε αρχιάκια μέσα στο .config παραδείγματος χάρη. Εντάξει, κάποιες διαφημίσεις. Αν εγώ θέλω να τρέξω ένα προγραμματάκι που να μην πειράξει αυτό το .config, τις ρυθμίσεις που υπάρχουν εκεί μέσα, μπορώ πολύ απλά να δώσω προσωρινά μια καινούργια home και να τρέξω την εντολή, ποια εντολή θα είναι αυτή τέλος πάντων, η οποία δεν θα γράψει στο κανονικό μου home, θα γράψει στο TMP. Εντάξει, δεν θα πειράξει τις προηγούμενες ρυθμίσεις, δηλαδή εδώ πέρα να δώσω Firefox, παραδείγματος χάρη. Και θα τρέξει το Firefox με home το TMP, όχι με home το πραγματικό μου home. Οπότε ό,τι ρυθμίσεις έχω εκεί πέρα, δεν θα τις πάρει υπόψη. Δεν θα ψάξει να βρει αρχείο config. Όχι, γιατί ψάχνει αλλού. Το config θα το ψάξει μέσα στο TMP. Ναι, ναι, δεν θα βρει το ίδιο, αλλά... Θα ψάξει μέσα στο TMP. Και αν δεν υπάρχει, θα το δημιουργήσει. Οκ. Θα το δημιουργήσει το 0. Συνήθως έτσι κάνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, home είπαμε, εντάξει, μην το πειράζουμε. Lang, σημαντικό. Lang, χωρίς τη γλώσσα του συστήματος. Τη γλώσσα του συστήματος. Και η lang που δίνεται στο προφίλ του συστήματος γενικότερα ορίζει και τη γλώσσα που βλέπετε σε όλα τα προγράμματα και τα γραφικά προγράμματα μπροστά σας. Ποια είναι η lang μου? Η lang προφανώς είναι η LGR σε UTF. Εντάξει. Καλά θα είναι τώρα πια να δουλεύουμε όλοι με UTF και να αφήσουμε τις παλιές τις μετοποιήσεις. Άρα λοιπόν, όλα τα μηνύματα που μου βγάζει και όλα τα προγράμματα που τρέχω είναι, αν είναι δυνατόν, στα ελληνικά. Εντάξει. Αν είναι δυνατόν. Αν δεν υπάρχει μετάφραση στα ελληνικά, εντάξει, μου δίνει το αγγλικό κείμενο. Όλες οι εφαρμογές έχουν αυτό για φόρμα, για παραφορά. Αν εγώ αλλάξω το lang μου, θα αλλάζω και τον τρόπο που μου δίνει τα μηνύματα. Δηλαδή, αν δώσω μια εντολή, είπαμε, η οποία δεν. Οπα, αυτό είναι. Ποια εντολή μου βγάζει κάτι στα ελληνικά, σκεφτώ. Α, ορίστε. Να τρέξω ένα προγραμματάκι τώρα, εντάξει, δεν το έχω το συγκεκριμένο, απλά αυτό σκεφτεί εγώ. Έχω ένα προγραμματάκι λοιπόν το τρίο το οποίο μου δημιουργεί λογαριασμού χρηστών κτλ. Κτλ. Είναι προγραμματάκι σε δερματικό, NKERSES. Εντάξει, που τρέχει. Προφανώς επειδή το lang είναι LGR, μου το δίνει στα ελληνικά, επειδή έχει μετάφραση στα ελληνικά. Αν όμως. Αν εγώ όμως αλλάξω το lang και το κάνω γαλλικά, που είναι FR, εντάξει, για να δούμε, το άλλαξα, τότε το συγκεκριμένο προγραμματάκι προφανώς θα τρέξει στα γαλλικά, εντάξει, και οτιδήποτε ξεκινάω από το συγκεκριμένο τερματικό θα τρέχει στα γαλλικά. Αυτά ισχύει για τα προγράμματα που έχεις ήδη. Όχι, όχι. Αυτό διαβάζεται μόνο όταν ξεκινάει ένα πρόγραμμα. Αφού έχει ξεκινήσει, δεν αλλάζει η γλώσσα του. Στο Supreme σου έβγαζε, λυπάμαι, στα ελληνικά. Κάπου μου έβγαζε, δεν θυμάμαι τώρα. Πώς γίνεται αυτό, γιατί. Πώς γίνεται, ποια η μετατροπή, η γλώσσα που μου βγάζει. Ναι. Περίμενε, το σου μου έβγαζε, ναι, έχεις δίκιο. Για να δούμε. Λοιπόν, αν δώσω λάθος κωδικό. Ναι. Εντάξει. Πώς γίνεται, θες να σου πω τη διαδικασία τώρα και τι γίνεται στο σύστημα. Πώς γίνεται και εσένα σου βγάζει στα ελληνικά, ενώ εμένα σου βγάζει sorry, αυτή είναι η ερώτηση. Ενώ και εγώ έχω βάλει ελληνική γλώσσα. Ενδέχεται να μην έχει τη μετάφραση στον υπολογιστή. Δεν ξέρω, στο συγκεκριμένο προγραμματάκι. Πρέπει να βάλει δηλαδή και σε όλα τα προγράμματα να παίρνουν τα ελληνικά ή αρκεί αυτό. Συνήθως όχι. Συνήθως όταν εγκαταστά κάποιο πρόγραμμα, μαζί εγκαθιστώνται και όλες οι μεταφράσεις που έχει. Οπότε όταν βάλω η γλώσσα μου δεν είναι ελληνική, πάει και τη βρίσκει. Πάει και τη βρίσκει, αν υπάρχει. Yeah. Αν δεν υπάρχει, δεν τη βρίσκει. Δηλαδή, ορίστε το μήνυμα command not found δεν είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά, ούτε στα γαλλικά, γιατί τώρα γαλλικά. Εντάξει, και θα μου δείχνει command not found. Yeah. Αν ήταν μεταφρασμένο, θα μου το δείξει στα ελληνικά. Πότε μου δείξε. Εδώ, ναι, το μου λέει εδώ πέρα. Αν βάζω λάθος σημαντικό, μου λέει λυπάμαι. Αν όμως δώσω lang ίσον fr, είπαμε ότι είναι dfa. Σου. Μου το ρωτάει στα γαλλικά. Και αν δώσω λάθος, μου απαντάει, με βρίζει στα γαλλικά.
Εδώ δεν το κάνω. Εντάξει. Τι δεν κάνει ακριβώς. Γιατί ξέρεις γιατί. Γιατί η σου σε σένα μπορεί να μην είναι μεταφρασμένη. Εντάξει, τι γίνεται. Όλες οι εντολές, όλα τα προγράμματα που τρέχουν ως στάνταρ τρόπος, για τις μεταφράσεις, λέμε πράγματα τελείως εκτός τώρα, είναι στο USR Share Local. Πήγε στο USR Local. Όχι, Share Local, στο Share Local. Όλα εκεί μέσα θα δείτε, έχει διάφορες γλώσσες. Το USR Local έχει διαφορετικό κατάλογο για κάθε γλώσσα. Και ό,τι υπάρχει μέσα στον κατάλογο L, είναι όλες οι μεταφράσεις που υπάρχουν μέσα στο MAN, συγγνώμη. LC Messages, εκεί. Στο LC Messages, λοιπόν, θα δούμε ότι υπάρχουν όλα αυτά τα αρχεία.mo. Εντάξει, στο USR Share Local υπάρχει, λοιπόν, κάτι που θα δούμε. L. LC Messages. Εκεί μέσα υπάρχουν όλα αυτά τα αρχεία.mo. Το κάθε αρχεία.mo έχει τη μετάφραση στα ελληνικά. Στον αντίστοιχο κατάλογο FR LC Messages έχει όλες μεταφράσεις στα γαλλικά. Όταν περνάς ένα προγραμματάκι, συνήθως περνάει και τις αντίστοιχες μεταφράσεις στους καταλόγους αυτούς. Και βρίσκει, προσπαθεί να βρει αν υπάρχει μια μετάφραση, στη δείχνει. Αλλιώς πέφτει πάλι πίσω στα αγγλικά, που είναι η εξορισμού γλώσσα. Εντάξει. Συνήθως αυτό συμβαίνει. Συνήθως από λέω... Από κατάλογο, δηλαδή τώρα το USR, SAR, Local, L, LC, Messages, μπορούμε να πάρουμε τους καταλόγους αυτούς ή τα αρχεία που έχετε προηγουμένως, το προηγούμενο. Ναι, αυτά τα αρχεία, ναι, τα IMO. Τα IMO, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται τα... Ναι, σαφώς. Δηλαδή από εδώ πέρα, από το... στο share local μέσα, έχει τόσες πολλές γλώσσες που μπορείς να σβήσεις όλες τις γλώσσες που δεν σε ενδιαφέρουν. Τι νομίζεις ότι θα κερδίσεις και πολλά. Πόσο χώρο έχουν όλα αυτά, για να δούμε. DU Pavla H, κάθετος USR, Share Local. Όλες οι γλώσσες μαζί είναι 251 MB. Όλες οι γλώσσες. Θα κερδίσεις και πολλά, δηλαδή θα τις σβήσεις όλες τις δουλειά σου. Άντε να κερδίσεις 250 MB. Τι έγινε. Ο χώρος είναι μεγαλύτερος. Και δεις τις ειδοποιήσεις από την ξαναβαθμίσεις. Αν έχεις ένα virtual server κάπου, ξέρω εγώ, ο οποίος έχει όλα και όλα 5 γίγα χώρο, εντάξει, εκεί πέρα μπορεί και το κάθε μεγαπάτη να είναι σημαντικό. Αλλά τώρα στις χωρητικότητες που έχουμε στο σπίτι μας δεν έχει κανένα νόημα να σβήσεις γλώσσες που δεν θα χρησιμοποιείς. Δεν έχει τίποτα. Όχι, είναι θέμα... Στις ειδοποιήσεις για τις αναβαθμίσεις, δηλαδή όταν σου σε ειδοποιεί ότι υπάρχει αναβάθμιση στην αγγλική διάλεκτο της Νότιας Αφρικής. Α, όπα, ναι. Περίμενε. Αυτό είναι ξεχωριστά πακέτα. Ναι. Δηλαδή, π.χ. ο Firefox σου έχει ξεχωριστό πακέτο για κάθε μετάφραση. Δεν ισχύει το ίδιο για αυτά που σου λέω εγώ. Ο Firefox έχει διαφορετικό τρόπο μετάφρασης. Δεν δουλεύει με τον ίδιο τρόπο. Ο Firefox... Κοιτάω τα περιεχόμενα του Firefox τώρα εγώ, το πακέτο Firefox. Το πακέτο Firefox λοιπόν, δεν γίνεται έτσι στη δικιά σας διαδρομή, στη δικιά μου γίνεται έτσι. Το πακέτο Firefox έχει αυτά τα αρχεία μέσα. Εντάξει, το οποίο το μόνο που περιλαμβάνει είναι η αγγλική γλώσσα. Εντάξει, το μόνο που περιλαμβάνει. Αυτά τα αρχεία βρίσκονται, είναι αυτά τα αρχεία που εγκαθιστά το πακέτο του Firefox. Εντάξει, αυτά είναι. Υπάρχει ένα ξεχωριστό πακέτο όμως με την ελληνική μετάφραση. Γιατί μόνο αυτή είναι. LTNN είναι. Ξεχωριστό πακέτο που ονομάζεται Mozilla Firefox Localization, σημαίνει αυτό, παύλα L. Εντάξει, αυτό περιλαμβάνει στη δικιά σου διαδρομή, μπορεί να λέγονται λίγο διαφορετικά τέλος πάντων. Okay. Αυτό περιλαμβάνει μόνο τις μεταφράσεις. Βλέπεις ότι έχει διαφορετικό τρόπο. Ο Firefox χρησιμοποιεί extensions, lag, pack κτλ. Έχει ξεχωριστά language packages για κάθε γλώσσα. Οπότε αυτό που σου βγάζει το μήνυμα είναι ότι έχει εγκατεστημένα πακέτα και για άλλες γλώσσες. Τα πακέτα μπορείς να τα βγάλεις. Και δεν θα σου βγάζει την προτροπή. Αν απλά σβήσεις τα αρχεία, τα πακέτα μένουν εγκατεστημένα. Οπότε δεν θα σε βοηθήσει. Mm-hmm. Πρέπει να βγάλεις το πακέτο. Μπράβο. Εντάξει. Λοιπόν, ξέρεις τι είναι.
Λοιπόν, ναι, like. Εντάξει, παραδείγματος χάρη, ναι, αν δεν είχα αυτή την εντολή εδώ πέρα, να αυτό που έκανε και προηγουμένως, το Genie, θα μου το έχω, το Genie είναι ένας editor, έτσι, το έχω δεξιμένο, για εδώ. Lang, ίσον, βάλω γερμανικά. Το Genie, λοιπόν, έλα. Το Genie, αν υπάρχει, υπάρχει λοιπόν γερμανική μετάφραση, θα μου το τρέξει στα γερμανικά. Δεν ξέρω γερμανικά. Εντάξει. Και δεν ισχύει μόνο για το τερματικό, δηλαδή αυτά που τρέχει μέσα στο τερματικό. Αν τρέξει το οποιαδήποτε εντολή μέσα από το τερματικό αυτό, οκ, σα βγάζει την εντολή αυτή και παραθυράκι καθόλου οτιδήποτε σε αυτή τη γλώσσα. Και μπορείτε να τη θέσετε τη γλώσσα αυτή με τον ίδιο τρόπο για όλη τη συνεδρία σα. Συνήθως το κάνετε μέσα από το login manager που έχετε, από το GDM παραδείγματος χάρη. Αυτό που κάνει ο GDM παραδείγματος χάρη, το διαλέγετε γλώσσα, μπορείτε να διαλέξετε γλώσσα στο GDM. Αυτό που κάνει εκεί πέρα ότι θέτει αυτή την παράμετρο, το lang για όλη τη συνεδρία, για όλη τη γραφική συνεδρία. Εντάξει. Λοιπόν, θα δούμε και πού μπορούμε να την αλλάξουμε. Εντάξει. Λοιπόν, άλλη μια περίεργη τώρα, εντάξει, αυτή είναι πολύ περίεργη και πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει παρακάτω. Δολάριο, ερωτηματικό. Τρολάριο, ερωτηματικό. Τι κάνει. Δεν μπορούμε να τη θέσουμε εμείς αυτή την μεταβλητή. Είναι μια μεταβλητή η οποία δημιουργείται αυτόματα κάθε φορά που τρέχουμε μια εντολή. Και επιστρέφει την κατάσταση εξόδου της εντολής. Τι πάει να πει αυτό. Όταν τρέξουμε μια εντολή στο Linux, πάντα όταν αυτή η εντολή τελειώνει, πέρα από τα μηνύματα που ενδέχεται να μας δείξει και να μπορούμε να τα διαβάζουμε, επιστρέφει και ένα κωδικό. Αν η εντολή έχει εκτελεστεί επιτυχημένα, ο κωδικός είναι 0. Αν έχει υπάρξει οποιοδήποτε σφάλμα, ο κωδικός είναι κάποιος άλλος. Μπορεί ο ένας συνήθως. Ή ανάλογα το σφάλμα που έχει υπάρξει, μπορεί να είναι και άλλος κωδικός. Αυτό εξαρτάται από το συγκεκριμένο προγραμματάκι που τρέχουμε εκείνη τη στιγμή. Εντάξει. Δοκιμάστε λίγο το παράδειγμα που έχω εδώ πέρα, μία-μία τις εντολές. Προφανώς η Touch My File θα δουλέψει. Γιατί μπορώ, έχω πρόσβαση στο home κατάλογο μου. Εντάξει. Προφανώς θα δουλέψει. Εδώ πέρα. Touch. Εντάξει. Τι έκανε. Ναι, δημιούργησε. Κάθε τόσο. Οπότε βγάζει ένα. Ναι. Οπότε ναι, το βγάζει με. Το βγάζει με περισποβαίνει και. Μέσα. Πού είναι. Καμία σχέση. Λοιπόν. Έλα. Λοιπόν. Το έτσι έπρεπε να βάλω την κάθε. Το My File λοιπόν. Βάζει αυτό. Το βάζει αλλού. Άρα λοιπόν έχω δημιουργήσει ένα αρχείο εκεί πέρα. Προφανώς. Αυτό δημιουργήθηκε επιτυχώς. Έχουμε πει ότι όταν δεν μας βγάζει κάποιο μήνυμα σφάλματος, όλα έχουν γίνει όπως τα ζητήσαμε. Η μόνη περίπτωση να μας δώσει μήνυμα, αν δεν το έχουμε ζητήσει εμείς από μόνοι μας, ότι δώσε μου πολλά μηνύματα, το καθόλου μήνυμα σημαίνει ότι όλα έγιναν καλά. Για να δούμε τι περιεχόμενο έχει το δολάριο ερωτηματικό. Μηδέν. Εντάξει. Άρα το δολάριο δεν σημαίνει ότι μου έδωσε. Εντάξει, έτρεξε αυτή την εντολή σωστά. Αν όμως πάω να κάνω κάτι που το οποίο προφανώς δεν μπορώ να το κάνω, είτε δώσω λάθος όνομα εντολής. Για να δούμε τώρα. 127, το βλέπετε. Επιστρέφει το bash στον κωδικό 127. Αν πάω να διαγράψω αυτό που λέω εκεί πέρα, την LS, που δεν μπορώ να τη διαγράψω προφανώς, μου δίνει και το μήνυμα σφάλματος. Κωδικός είναι ένα. Δεν είναι μηδέν σε οποιαδήποτε περίπτωση. Αν πατήσουμε σχέτο enter και μετά πατήσουμε echo μηδέν. Προφανώς. Αυτό που έκανες, είναι εντολή. Που κλείεται. Το πάτησα κατά λάθος, εγώ δουλεύω μου βγάζει ένα. Μετά το ξαναπατάω για να δω τι γίνεται, μου βγάζει μηδέν. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εκεί πέρα. Μήπως. Όχι, ή
Είναι... Α, πήρε την προηγούμενη. Την προηγούμενη. Πήρε την προηγούμενη εντολή που έτρεξε. Η προηγούμενη από αυτή είναι η. Η αποτυχημένη. Οπότε την πήρε μια φορά. Το δεύτερο. Κοιτάξτε τι έκανε τώρα. Όταν πάτε στο έντερ, δεν θα πρέπει να μηδενίζετε. Όχι, δεν μηδενίζετε. Δεν μηδενίζετε. Δεν μηδενίζετε. Και αυτό που κάνουμε συνήθως εδώ πέρα για αυτή την εντολή, επειδή κάθε φορά χάνεται με την επόμενη εντολή. Α, μετά μου πήρε την έκπληξη. Ναι. Επειδή κάθε φορά χάνεται με την επόμενη εντολή, για να έχουμε πρόσβαση στην έξοδο μια συγκεκριμένη εντολή, χρησιμοποιούμε μια μεταβλητή. Δηλαδή, τρέχω μια εντολή, π.χ. πια είπαμε την RM, αυτή εδώ πέρα. Εντάξει, για να κρατήσω εγώ τον κωδικό εξόδου τώρα και να μην το χάσω με την επόμενη εντολή που θα τρέξω, μπορώ να χρησιμοποιήσω μια μεταβλητή, συνήθως την ονομάζουμε και red val. Οπότε τι κάνω, μισό λεπτάκι, τι κάνω. Τοποθετώ στη μεταβλητή red val το αποτέλεσμα της προηγούμενης εντολής. Ό,τι και να κάνω τώρα, η red val έχει παραμείνει σταθερή με το αποτέλεσμα της εξόδου της προηγούμενης εντολής. Οπότε, αν δώσω λοιπόν, θα μου δίνει συνέχεια τον ίδιο κωδικό. Εντάξει, και τον κρατάω αυτό και μπορώ να το χρησιμοποιήσω παρακάτω στα προγραμματάκια που λέγαμε. Έχω δύο ερωτήσεις. Αυτή η μεταβλητή πολλάριο με αριθματικό. Μπορεί να επαναφέρει και τη μεταβλητή εκτός από την εντολή. Ποια μεταβλητή? Δηλαδή, αν έρθει μια μεταβλητή και μετά θα πάρει μια εντολή. Όχι, δεν επαναφέρει τίποτα. Άρα, επαναφέρει τίποτα πολύ. Όχι. Και κάτι άλλο. Η εντολή έχω. Έχω. Δίνει περιεχόμενο τη επόμενη εντολή. Αυτό. Η ΕΚΟ. Απλά σου τυπώνει στην οθόνη ό,τι του στήσει. Ό,τι του πει. ΕΚΟ. Για. Για το εκεί. ΕΚΟ για. Ήταν λίγο αυτό τώρα, τι ήτανε. Ναι, έκο, γεια, θα σου πει, γεια. Απλά. Τίποτα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή την δολάριο ερωτηματικό που χρησιμοποιούμε σε αυτά τα σκριτάκια λοιπόν που τρέχουμε, που θέλουμε να ομαδοποιήσουμε εντολές για να ελέγξουμε, γιατί μπορεί να μην είμαστε εκεί, ακόμα και να μην είμαστε εκεί όταν τρέχει αυτή η εντολή, να έχουμε προγραμματίσει συγκεκριμένα σκριπτάκια να τρέχουν συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, παραδείγματος χάρη. Οπότε μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να ελέγξουμε αν οι εντολές που τρέχουν, οι αυτοματοποιημένες εντολές που τρέχουν, τελειώνουν σωστά και άμα δεν τελειώνουν να κάνουν κάτι άλλο, να μας ειδοποιήσουν με κάποιο τρόπο, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή έχουμε μια εντολή που κάνει backup όλα τα δεδομένα μου. Αν κάτι πάει στραβά, θα ήθελα να μου στείλει ένα email, παραδείγματος χάρη. Εντάξει, αυτοματοποιούνται όλα αυτά. Και μπορούμε να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να ελέγξουμε αν το backup έγινε σωστά και αν δεν έγινε. Θα δούμε πώς να κάνει κάτι άλλο. Η κωδική λάθος για τον πάθος. Αυτή τη στιγμή στο σύστημα. Πρέπει μια εντολή που μας βάζει κάποιο λάθος για τον πάθος. Μπορούμε να ξέρουμε αυτός ο αριθμός σε ποιο λάθος αντιστοιχεί. Αν κοιτάξεις το man page, πιθανό να το γράφει. Αν έχει καλό man page θα το γράφει. Αλλιώς μπορεί να χρειαστεί να κοιτάξει τον κώδικα. Εντάξει, αν έχει καλό man page θα το γράφει μέσα στο man page. Το κωδικό. Δηλαδή το 127 προφανώς πάνω-πάνω σημαίνει ότι δεν βρέθηκε η εντολή. Εντάξει. Αυτό, ναι. Λοιπόν. Άλλη. Α, εδώ έχουμε κοιτάξει. Δολάριο και παρενθέσεις ή backticks. Τα backticks κάνουν τη μία δουλειά αυτά. Τα backticks που γράφω από κάτω, τα εισαγωγικά δεν είναι εισαγωγικά. Είναι το κουμπάκι που είναι δίπλα από το ένα πάνω-πάνω, κάτω από την περισπωμένη. Πάνω από το tab. Εντάξει, αυτό είναι το backtick. Είναι το... Φαίνεται κάπως έτσι, εδώ πέρα από τη γραμματοσυρά μου τον μπερδεύει λίγο. Ανάποδος τόνος. Ναι, σαν ανάποδος τόνος. Εντάξει, τι κάνουν αυτά τώρα. Ό,τι υπάρχει μέσα στο δολάριο παρένθεση ή μέσα στα backticks, είναι για δουλειά, την εντολή που υπάρχει μέσα εκεί, μας επιστρέφει όχι το όνομα της εντολής, τα περιεχόμενα της εντολής. Αυτό που θα έπρεπε να μας βγάλει η εντολή σαν αποτέλεσμα, το βάζει στη μεταβλητή. Το βάζει στη μεταβλητή δολάριο παρένθεση. Οπότε εμείς αυτό μπορούμε να το αναθέσουμε σε μια άλλη μεταβλητή. Δηλαδή αυτό που έκανα εδώ πέρα, τι έκανα. Καλ, λέω, φτιάξε μια μεταβλητή καλ και βάλε μέσα τα αποτελέσματα της εντολής καλ. Η οποία καλ εντολή τι κάνει, για να τη δούμε. Η καλ εντολή απλά δείχνει ένα ημερολόγιο.
Εντάξει. Δίνει το ημερολόγιο. Οπότε εγώ ακούω, φτιάξε μια μεταβλητή καλ, όπου το κενό είναι προαιρετικό, αποθήκευσέ μου το αποτέλεσμα της εντολής καλ. Δεν θα μου το δείξει, τρέχει την καλ, την εντολή, όπως την έδειξε και από πάνω, αλλά δεν μου δείχνει το αποτέλεσμα. Αποθηκεύει το αποτέλεσμα της εντολής μέσα στην καλ κεφαλαία. Εντάξει, οπότε αν του πω εγώ τώρα echo cal, εντάξει τι χωρίς εισαγωγικά τι γίνεται, επειδή το έβαλα χωρίς εισαγωγικά, μπερδεύει τα κενά και μου βγάζει όλο το άλλο που βγάλε από πάνω, το πινακάκι, το βγάζει συνεχόμενο, σαν μια γραμμή. Αν το βάλω με εισαγωγικά, θα τα δούμε και τα εισαγωγικά μετά, τότε θα μου το βγάζω. Εντάξει, οπότε μπορώ με αυτόν τον τρόπο να βάλω σε μεταβλητές τα αποτελέσματα των εντολών. Αν το έχω κάνει σε βήματα, δηλαδή πρώτα τρέξω το καλ και μετά έβαζα καλ κεφαλαίο, ίσον δολάριο ερωτηματικό. Θα έπαιρνε το... Όχι, το ερωτηματικό βγάζει το κωδικό εξόδου. Όχι το άλλο. Όχι την ίδια την έξοδο, τον κωδικό έξοδο βγάζει. Εδώ σου λέω ότι βγάζει την ίδια την έξοδο της εντολής. Εντάξει, δηλαδή το άλλο, το contents που λέω. Τι κάνω, contents λέω, φτιάξε μια μεταβλητή contents και το κάνω με backtick αυτή τη φορά, είναι η ίδια δουλειά, ακριβώς η ίδια δουλειά. Βάλε μέσα στα contents το περιεχόμενο της LS. Μάλλον πάω στο TMP να το κάνω πρώτα, συγγνώμη, δεν πάτησα enter, πάτησα control C. Να το κάνω τώρα, πάω στο TMP γιατί έχω λιγότερους χαρακτήρες εκεί. Τρέχει την LS και βάζει τα αποτελέσματά της στο contents, στη μεταβλητή contents. Άμα δω εγώ τώρα τη μεταβλητή contents, θα είναι τα αποτελέσματα που μου είχε δώσει η LS. Και μπορώ τώρα αυτό να το χρησιμοποιήσω ως μεταβλητή. Εντάξει, μπορώ να το χρησιμοποιήσω ως μεταβλητή. Και πάλι βέβαια, αν το βάλω σε εισαγωγικά, έλα, δύο, θα μου τα βγάλει όπως θα μου τα δίνει η LS, με τις αλλαγές γραμμών κτλ. Ενώ χωρίς εισαγωγικά το βάζει όλο σε μια γραμμή. Εντάξει. Το πλεονέκτημα που έχει αυτή η γραφή είναι ότι μπορούμε να βάλουμε πολλές φορές το ένα μέσα στο άλλο. Δηλαδή μπορώ να βάλω κι άλλο δολάριο παρένθεση μέσα στο δολάριο παρένθεση. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, και όσο πάει. Και να μεταφράζει η έξοδος μιας εντολής στην έξοδος μιας άλλης εντολής. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή, δεν ξέρω για να σκεφτώ κάτι. Output, δολάριο αστεράκι, echo, να το κλείσω κιόλας. Echo τι, echo το αποτέλεσμα το δολάριο αυτό της CAL. Βλέπετε τι έγραψα. Να βγάλω τα κενά γιατί. Βλέπετε. Έχω διπλή φορά μέσα. Δηλαδή, του λέω, βάλε στο output το αποτέλεσμα της echo CAL. Το οποίο. Έλα κάτι. Τι έκανε εδώ πέρα τώρα. Κάτι έγραψα. Δεν το διέδωσα. Γιατί κάνει, γιατί αυτό που κάνει, προσπαθεί να κάνει echo το συγκεκριμένα αρχεία. Και τα αρχεία. Ναι, δεν το διώθω σχετικά. Τα αρχεία παίρνει αυτό, όλα αυτά εδώ πέρα, σαν ονόματα αρχείου. Οπότε δεν μπορεί να το τρέξει. Το τρέχει μεν, αλλά προσπαθεί να κάνει echo το κάθε όνομα αρχείου. Και προφανώς δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο εκεί που είμαι. Δεν υπάρχει αρχείο 1, αρχείο 2, αρχείο 3. Γι' αυτό μου βγάζει όλα τα μηνύματα. Ναι, προφανώς. Εντάξει. Μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Backticks δεν μπορούμε να κάνουμε. Τέτοιο nesting. Δεν μπορεί να μπει το ένα μέσα στο άλλο. Γιατί δεν ξέρει που ξεκινάει το ένα και που τελειώνει το άλλο. Ξεφεύγει λίγο η υπόθεση εδώ πέρα. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Οκ. Αλλά είναι χρήσιμο και το χρησιμοποιούμε για αυτόν τον λόγο. Γιατί βάζουμε αποτελέσματα μεταβλητών, αποτελέσματα εντολών, τα βάζουμε σε μεταβλητές. Έβαλε στο αποτέλεσμα τη έκοβα στη μεταβλητή άλλου. Και μετά, ναι. Εφανίσει, πατάς...
κάτω την όπλα. Ναι, γιατί δεν είναι. Α, κάνει πατ. Ναι, γι' αυτό μην πάτησα κάτω. Έκο. Έκο, έκο, έχει δίκιο. Έκο. Γιατί κάτι προσπαθούσε να βρει αυτά τα αρχεία. Γι' αυτό μου έβγαζε. Ναι, αυτό λέω. Οπότε η έκο θα μου βγάλει το σωστό αποτέλεσμα. Εντάξει, απλά από βιασύνη μου έβαζα cut και προφανώς η cut δεν βρίσκει τέτοια αρχεία για να βγάλει, αυτό έλεγα. Εντάξει, ναι, έτσι ακριβώς. Οκ. Λοιπόν, ωράριο αυτή η μεταβλητή, δηλαδή θα μπορούσε να ήταν όρισμα άλλης φράξεων που θα κάνουμε. Άλλης εντολής και άλλης και άλλης, ναι, ακριβώς. Γίνεται πολύ μα πάρα πολύ συχνά αυτό, το χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, παραδείγματος χάρη, υπάρχει το αρχιάκι, το host name, έλα, κεφαλαία, το host name, το οποίο περιλαμβάνει το host name που είπαμε προηγουμένως, το όνομα του υπολογιστή. Εντάξει, αν εγώ θέλω τα περιεχόμενα αυτού του αρχείου να τα βάλω σε μια μεταβλητή, τι κάνω, να, output, ίσον, cut, host name. Πάρε το output της εντολής cut with host name και βάλε το στην μεταβλητή output. Οπότε τώρα το α, cut off πάλι. Το output θα έχει το περιεχόμενο της εντολής του αρχείου έτσι host name. Εντάξει, αυτό που έβγαλε η cut. Οκ. Πολύ συχνά λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε και για αυτόν τον λόγο, ορίστε, για να πάρουμε τα περιεχόμενα ενός αρχείου σε μεταβλητή. Οκ. Λοιπόν, δεν έχω πολλά ακόμα. Εντάξει, ξεφύγαμε. Εδώ έχουμε τα ωραία. Μπορούμε να κάνουμε και πράξεις. Οι πράξεις γίνονται με δολάριο παρένθεση, αλλά διπλή παρένθεση. Κανονικά πράξεις. Και όχι μόνο και μεταβλητές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν νομεράκια. Αν δεν το δοκιμάσετε αυτά τα παραδείγματα από εκεί πέρα, θα δείτε τι γίνεται. Υπάρχει ένα θέμα με τη διαίρεση. Υπάρχει ένα θέμα με τη διαίρεση. Ας τα δοκιμάσω εδώ. Ένα-ένα. Κλειέρα. Εντάξει. Διπλή παρένθεση οπωσδήποτε. Προφανώς το 2 συν 2, άμα ξέρει αριθμητική, θα μου πει κάνει 4. Το οποίο προφανώς και αυτό θα μπορώ να το δώσω ως έξοδο σε κάποια άλλη μεταβλητή αν θέλω. Δηλαδή, κοιτάξτε, result, σε backticks θα βάζω τώρα. Η μεταβλητή res, είναι το αποτέλεσμα της echo, της πράξης. Εντάξει, διαίρεση, να την διαίρεση, είναι αυτή εδώ πέρα. Δεν είναι ακριβώς διαίρεση. Αυτό είναι το θέμα. Είναι διαίρεση. Όλα τα άλλα γίνονται μια χαρά. Το 1 δια 2 το δίνει. Για κοιτάξτε λίγο τι γίνεται εδώ πέρα. 5 δια 2, πώς μας κάνει 5 δια 2. Αν δεν. Έκοβρε. 2. Είναι ακέραια διαίρεση. Μας βγάζει μόνο το ακέραιο αποτέλεσμα της διαίρεσης. Για το υπόλοιπο της διαίρεσης, θυμηθείτε πώς κάναμε στο δημοτικό της διαίρεσης, που χωρίζαμε και τα λοιπά εκεί πέρα, για το υπόλοιπο της διαίρεσης. Θέλουμε το συμβολάκι της 100. Αυτό μας δίνει το υπόλοιπο. Άρα το υπόλοιπο της διαίρεσης 5 δια του 2 είναι 1. Εντάξει, τόσο δεν είναι. 4. Προφανώς τόσο είναι. 5 δια του 2 μας κάνει 2 και υπόλοιπο 1. Το υπόλοιπο της διαίρεσης είναι αυτό. Οπότε αν πρέπει να κάνουμε πράξεις που να έχουν διαιρέσεις μάλλον, που να έχουν δεκαδικά, πρέπει να παλέψουμε λιγάκι εδώ πέρα. Είναι ζώη. Εντάξει, δηλαδή αν ήθελα να κάνω αυτή την πράξη με δεκαδικά, τι θα ήθελα να κάνω, κοιτάξτε τι θα έπρεπε να κάνω. 5 δια 2, προφανώς θα μου βγάλει 2, έτσι. Yeah. Μετά θα έπρεπε να μου βγάλει μια τελεία. Έτσι δεν είναι. Και μετά το υπόλοιπο, για σκεφτείτε λίγο, για να βγάλω το υπόλοιπο. Ξανά πρέπει να το διαλύσουμε. Κοιτάξτε, ξανά εκεί. Επί του 2 δεν πρέπει να το κάνω. Το υπόλοιπο. 2,5 δια 2.
Επί του 5, συγγνώμη. Επί του 5. Επί του 5. Α, για να το κάνουμε δεκαδικό. Για να βάλουμε το δεκαδικό μέρος. Είναι δια 2. Το υπόλοιπο επί το διαιρεταίο, δεν κάνουμε. Επί 10. Το υπόλοιπο επί το διαιρεταίο για να μας κάνει το δεκαδικό. Ναι, αυτό ακριβώς. Πράξη, ξαναπράξη, μέσα στην πράξη. Εντάξει, πράξη με δεκαδικά είναι δύσκολο πράγμα. Όχι. Γενικότερα. Είναι μόνο ακέραια. Αν τα είχαμε 7 δια 2, όμως δεν θα κάναμε επί 7. Θα κάναμε επί 7 θα έκανες. Επί 10 δια 2 θα κάνεις. Επί 7 θα έκανες. Και βγάλε τα 7, τα 5 δια κάνε τα δια 7. 7 δια. Το είπα. Είναι 3 δια. Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό λέω. Ναι, κάπου έχεις την πράξη. 10 δια 2. Είναι πάλι το 1, το 2, πάνω είναι δια 2 για να σου βγάλει 0,5 και το προβλασσάζεις επί 10 για να γίνει το 0,5 για να το βάλεις στη θέση που είναι ήδη ερημένη με το 10. Έχεις δίκιο. Εντάξει, τέλος πάντων αυτό που θέλω να πω, ναι, έχεις δίκιο. Η πράξη με δεκαδικά είναι περίεργες. Μην τις κάνετε με το βάση. Εντάξει, μην κάνετε διαιρέσεις. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να κάνετε διαιρέσεις με δεκαδικά. Εντάξει, από εκεί και πέρα, όλες οι υπόλοιπες πράξεις γίνονται εύκολα. Και τα δύο αστεράκια τι είναι, είναι ίσως σε δύναμη. Εδώ πέρα το συγκεκριμένο, επειδή το my number είναι 5, το σημαίνει 2 στην 5. Εντάξει. Δηλαδή, 2 στην 5. 5. Α, 2 και ένα που βγάζει το 5. 2 στην 5, 32. Τόσο δεν κάνει. 64. 2 στην 5, 32. Εντάξει. Αυτά. Μπορούμε να κάνουμε πράξεις και προσέξτε μπορούμε να βάλουμε και μεταπληκτές μέσα. Οπότε μπορούμε να έχουμε το αποτέλεσμα μιας άλλης μεταπληκτής, μιας άλλης πράξης, εντολής με έναν αριθμό μέσα εκεί, σε μια μεταπληκτή και με αυτό να δουλεύουμε και να κάνουμε πράξεις. Γιατί έχεις και το δολάριο αυτό μπροστά στο my number. Γιατί δεν είναι μεταπληκτή το my number. Ε? Δεν είναι μεταπληκτή το my number. Οπότε δεν πρέπει να βάλουμε το δολάριο μπροστά. Εκεί δεν είναι εκεί το 2. Πρακτικά λέω, 2 αστεράκι, αστεράκι, 5. Το παίρνει και χωρίς δολάριο πάντως. Ναι, μπορεί για το πάρει και το λέω, γιατί δεν γίνεται το δολάριο. Απλά από την ίδια καλά να είναι καλή πρακτική να βάζει το δολάριο μέσα. Ήψος σε δύναμη. 2 αστεράκι, αστεράκι, δολάριο 5. Ξανά. 2 αστεράκι, αστεράκι, δολάριο 5. Το δολάριο 5, α, αυτό εδώ. Ναι. Δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει μεταβλητή δολάριο 5. Το παίρνει σαν όνομα μεταβλητή. Ναι. Μόνο ακέραια μπορεί να ανοίξει. Στην και η οποία μεταβλητή δεν υπάρχει, οπότε σου λέει εδώ πέρα 2 στην κενό. Έχει. Ναι. Είναι σαν να έχει γράψει το ίδιο πράγμα, σαν να έχει γράψει αυτό το πράγμα. Στο πέρα. 2 στην πόσο. Το δολάριο 5. Μόνο ακέραια είναι. Στην δύναμη. Και η βάση και οχθέ. Ναι, δεν κάνει πράξη με δεκαδικά, ξέχασε τα. Γενικότερα ξέχασε πράξη με δεκαδικά. Δηλαδή δεν υπάρχουν. Αλλά πράξεις γενικότερα μπορείς να κάνεις. Μπορείς να κάνεις άμα το παιδέψεις πολύ. Δηλαδή μπορείς να βρεις τρόπους να σου βγάλεις το σωστό αποτέλεσμα. Εντάξει, αλλά πρέπει να το παιδέψεις. Ο τελεστής δεν το κάνει. Ε? Ο τελεστής δεν γίνεται από μόνο. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Υπάρχει και εντολή BC, η οποία κάνει και αυτή. Παρόμοια δουλειά, αλλά είναι εντολή. Ενώ αυτό είναι εσωτερικό του μπάσ τώρα. Εντάξει, είναι εσωτερικό του μπάσ και είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να κάνεις πράξεις. Τουλάχιστον προσθέσεις κτλ. Άμα θέλεις κτλ. Άμα, sorry, αλλά αν η άλλη μεταβλητή είναι χαρακτήρα, βάλεις δύο ή στις δοκίμασέ το. Πάλι θα σου βγάλει μήνυμα βάθος. Δοκίμασέ το. Δηλαδή, my var ίσον. Εντάξει, και τι θες να κάνεις τώρα, δηλαδή, echo my var συν ένα. Ναι. Τι ξέχασα μια παρένθεση, sorry. Το παίρνεις σαν τίποτα. Αφού δεν έχει χαρακτήρες μέσα, είναι κενό. Εντάξει. Και θες να δούμε τι θα γίνει άμα βάλουμε και έναν αριθμό μέσα. Τίποτα. Όλο. Δεν υπάρχει κανένα διαφορά. Δεν το έχω ετοιμάσει και λίγο. Δεν είναι τιμή. Οπότε το αφήνει κενό. Εντάξει. Λέει αυτό που μου βάλεις, δεν είναι τιμή. Το περνάει, θα τα αφήσει στην άκρη. Λοιπόν, αυτά. Όλες αυτές οι μεταβλητές λοιπόν τώρα. Οι μεταβλητές τουλάχιστον περιβάλλοντος. Το ποια είναι η μεταβλητή home, ποια είναι το PS1. Που είπαμε και τα λοιπά, το path, ορίζονται συνήθως αυτά τα αρχιάκια. Είτε στο EDC profile για ολόκληρο το σύστημα, για όλους τους χρηστές, οπότε μόλις μπαίνεις μέσα στο λογαριασμό σου, όπως και να μπεις, ό,τι έχεις εκεί μέσα,
τρέχει. Σε μένα, παραδείγματος χάρη, το ATC profile είναι αυτό. Δηλαδή, τρέχει να δημιουργεί, παραδείγματος χάρη, μια μεταβλητή host name, η οποία τι κάνει, τα backticks τα βλέπετε, βγάζει μέσα το αποτέλεσμα της εξόδου που μας δίνει το περιεχόμενο κλπ. Κλπ. Εδώ κάτω θέλει το path, στο τέλος κάτω μα δείτε. Ναι, το path για το. Εντάξει, κλπ. 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 Εδώ μέσα γίνεται λοιπόν για όλους τους χρήστες. Πρώτα τρέχει όλο αυτό, με αυτή τη σειρά θα μου. Πρώτα τρέχει το πρώτο, μετά ψάχνει να βρει αν υπάρχει το αρχείο και ό,τι έχει μέσα το φορτώνει και αυτό. Και μετά ψάχνει και τον BASHRC. Κάθε φορά τον BASHRC, προσέξτε λιγάκι, τον BASHRC έχει να κάνει με το ίδιο το με τα πραγματικά που ανοίγουμε. Τα προηγούμενα, τα profile έχουν να κάνουν ακόμα και με τις γραφικές εφαρμογές, με τα πάντα. Όλο το προφίλ του χρήστη. Ενώ τον BASHRC φορτώνει μόνο το φορτώνει ο BAS. Δεν φορτώνει όταν ανοίγει το LibreOffice. Ενώ το profile φορτώνουν, είναι φορτωμένα μάλλον όταν ανοίγει το LibreOffice. Και διαβάζει ό,τι έχει εκεί μέσα. Εντάξει, ή το Firefox ή οτιδήποτε άλλο τρέχει. Αλλά όταν αρχίζει το αυτοματικό, τρέχει και το BASHRC πάντα. Αυτά τα αρχιάκια. Τα οποία είναι αρχαία κειμένου, σαν αυτό το πράγμα. Το δικό μου το BASHRC παραδείγματος χάρη, για να το μου τη γράφει. Έλα. Ναι, είχα κάνει και μια παγωδία εδώ πέρα με το Python Path, με το Python, την οποία την έχω σχολιασμένη. Γενικότερα εντάξει, ό,τι υπάρχει με δίεση που προσθένει σχολείο δεν τρέχει. Εντάξει, και αυτό ισχύει για την αμία εντολών. Δηλαδή, αν βάλω μια δίεση και μετά γράψω τέτοιο, είναι σαν να το έχω γράψει αυτό. Σχόλιο. Εντάξει, LS και κάτι άλλο μετά, το κάτι άλλο μετά είναι σαν να το έχω γράψει. Αν τροποποιούσαμε την μεταβλητή PS1. Ναι, μέσα στο. Να, εγώ που τη βγάζω, στο BASHRC τη βγάζω. Άρα κάθε φορά που τρέχει το BASHRC, κάθε φορά που ανοίγω το τερματικό, διαβάζει ποια είναι η PS1. Ναι, το όρισε στο τερματικό. Στην BASHRC. Ναι. Την PS1 σε ένα μηχάνημα που δεν πειράχτηκε, που μόλις εγκαταστάθηκε. Άμα αλλάξω από κάποιο τερματικό την PS1, θα πάει στην BASHRC ή στο ATC Profile. Όπα, όταν το αλλάζεις το PS1 εδώ πέρα, άμα πεις PS1 ή κάτι άλλο, ναι, δεν πάει πουθενά. Πάει μόνο στο συγκεκριμένο τερματικό και με το πλήρω τερματικό χάνεται. Α, μάλιστα. Εντάξει, χάνεται. Εδώ, εδώ πέρα, για να αλλάξει αυτή εδώ πέρα, πρέπει να μπει στο αρχείο BASHRC με κάποιον επεξεργαστή. Π.χ. με το VI που ανοίγω εγώ τώρα με το Vim, έτσι. Έχω την τελεία σου. Και να πάω να το αλλάξω. Αν το αλλάξω, κάθε καινούριο τερματικό που ανοίγω, κάθε καινούριο, όχι τα ήδη υπάρχοντα. Κάθε καινούργιο τερματικό που ανοίγω θα μου λέει τι μου λέει για να βάλω εκεί πέρα. Βάζω 3F στην αρχή. Φίγκελσα. Άρα κάθε φορά που ανοίγω καινούργιο τερματικό θα μου βγάζει και το FFF μπροστά. Τα προηγούμενα βέβαια δεν αλλάζουν. Εκεί που είναι, εκεί ήταν. Εντάξει. Ένα καινούργιο. Τερματικό. Ναι, μου βάζει καινούργιο τερματικό εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν δεν φαίνεται και πολύ, αλλά αυτό που κάνω εδώ πέρα. Ναι. Είμαι στο 4, στο 5. Θέλω να πω για να γίνει η ρύθμιση μόνιμη. Για να γίνει η ρύθμιση. Για να γίνει μόνιμη πρέπει να αλλάξει το BASHRC μέσα. Το BASHRC ή το ATC profile. Αν το αλλάξει το profile, πρόσεξε να μην υπάρχει κάτι στο BASHRC που να το ξαναλλάξει. Α, ενώ το BASHRC σίγουρα το αλλάζει. Ναι. Πάει με αυτή τη σειρά. Αν το αλλάξει το profile και μετά το ξαναλλάξει το BASHRC, θα ισχύει αυτό που έχει στο BASHRC. Εντάξει, με αυτή τη σειρά θα διαβάζει. Όποιο είναι το τελευταίο, αυτό υπερισχύει. Οκ. Okay. Αυτά τα αρχιάκια είναι λοιπόν. Να τελειώσουμε, έχουμε κάτι ακόμα, πώς είστε. Ναι, υποθέσω ότι μπορείς να τρέξεις και άλλους cells. Κι άλλο. Και άλλους, και άλλα cell, όχι μόνο το BASHRC. Όχι μόνο το BASHRC, κάτι άλλο. Ναι, δεν το βλέπω να μπορείς στον τρόπο όμως. Όψε, ναι. Άρα, στο profile μπορεί να έχει κάποια εντολή που να αλλάζει το χρώμα του σε όλα αυτά τα set. Όχι, το κάθε ένα είναι διαφορετικό. Το κάθε ένα είναι διαφορετικό. Μπορεί να έχει διαφορετικέ εντολέ που να τρέχουν. Ναι, απλά θα. Ναι, δεν θα διαβάζουν όλα τα set όμω του BASHRC. Το set δεν διαβάζει το BASHRC.
δεν ξέρω τι έχει. Μπορεί να έχει ένα ZS Agency, δεν ξέρω τι έχει. Άμα τα βάλει στο profile και δεν αλλάζει. Εντάξει. Πώς το βλέπετε, να δούμε κάτι ακόμα να τελειώσουμε. Πώς ζωριστήκατε. Πάμε λες, ε. Λοιπόν, όχι πολλά ακόμα. Ναι, περιβάλλον, ορίστε, μεταβλητές. Με αυτές έχουν σχέση. Η εντολή ENV, τι μας δίνει, τι μας επιστρέφει. Επιστρέφει όλες τις μεταβλητές που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον που τρέχουμε. Δηλαδή, τις μεταβλητές που υπάρχουν και προϋπάρχουν, αν θέλετε, οι οποίες επηρεάζουν το περιβάλλον στο οποίο είμαστε. Το περιβάλλον του τερματικού στο οποίο βρισκόμαστε. Αν δώσετε σκέτη ENV, θα δείτε ότι θα βγάλει πολύ πράγμα. Να τη δώσουμε τη λες. Είναι καλύτερο να τη δώσουμε λοιπόν με τη λες. Να κάνουμε πάει την έξοδο στη λες, έτσι ώστε να μπορούμε να τη δούμε. Κοιτάξτε τι γίνεται. Όλες αυτές οι μεταβλητές έχουν να κάνουν με το περιβάλλον το οποίο τρέχουν. Π.χ. να, το shell που έλεγες, το shell, το κέλυφος που τρέχουμε, να το δίνεται από μία. Από μία μεταβλητή shell, η οποία μου δείχνει στο bus. Άμα έδειχνε στο ZSH, θα έτρεχε το ZSH. Εντάξει, κτλ. Υπάρχουν διάφορα. Το τερματικό μου είναι το screen που είπαμε προηγουμένως τώρα λέει, κτλ. Δίνει εκεί διάφορα, το man path, κτλ. Υπάρχουν όλες αυτές οι μεταβλητές που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, βρίσκονται εδώ. Αν δώσω μια καινούργια μεταβλητή, εγώ κάποια άσχετη μεταβλητή δικιά μου, MyVar που έβαζα πριν, δεν θα φανεί εδώ πέρα. Εντάξει, εδώ είναι μόνο αυτές που επηρεάζουν το περιβάλλον. Και τις βρίσκουμε όλες μαζί εδώ, στην άσχετη. Οκ. Με την εντολή ENV λοιπόν. Αντίθετα, η εντολή SET. Δεν είναι αυτό το παράδειγμα. Αν τρέξουμε σκέτη. Την εντολή set δείχνει όλες τις μεταβλητές που έχουμε θέσει. Όλες. Ακόμα και αυτές που είναι άσχετες με το περιβάλλον. Εντάξει. Το πατήσω και αυτό. Αυτό. Set. Έχει λοιπόν όλες αυτές. Και βλέπετε ότι υπάρχει και η red bar που θα θέσει λίγο νωρίτερα. Εντάξει. Είναι άσχετη με το περιβάλλον, υπάρχει η set, μας επιστρέφει όλες τις μεταβλητές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δηλωμένες και μπορώ να, αντί να βάλω πόσα έδωσα πριν, έδωσα my var ίσον κάτι τέλος πάντων, έτσι δεν είναι, θα μπορούσα αντίστοιχα αντί να γράψω αυτό να γράψω set my var αυτό, είναι δουλειά κάνει, ακριβώς την ίδια δουλειά κάνει. Οκ, εναλλακτικός τρόπος. Αν θέλουμε να διαγράψουμε μια μεταβλητή να μην υπάρχει πια, να μην καταλαμβάνει μνήμη ή οτιδήποτε, να είναι unset. Ανάποδα. Δεν βλέπω τι γράφω εδώ πέρα, στη φλάγα. Οπότε κοιτάω από αυτό εδώ. Είναι unset, οπότε τώρα πια δεν υπάρχει my bar. Δηλαδή, για να το δούμε set, να κάνουμε μια grep για my bar. Θυμάστε την grep. Από αλλού υπάρχει κάποια άλλη my bar. Είχα θέσει μια μεταβλητή υπογράμμιση σου με my bar. Αν όμως κάνω πάλι set my bar, κοιτάξτε. My bar, εδώ. Σε κουτρό σε πάτησε. Εντάξει. Αυτά με τις μεταβλητές. Εισαγωγικά τώρα. Πιάσαμε λίγο το θέμα με τα εισαγωγικά, είναι η αλήθεια. Βάζουμε εισαγωγικά όταν θέλουμε να ομαδοποιήσουμε λέξεις που χωρίζονται από κενά. Εντάξει. Δηλαδή, και χρησιμοποιούμε δύο ειδών εισαγωγικά, μονά και διπλά. Υπάρχει δηλαδή αυτό. Προφανώς κάνει αυτό το πράγμα. Μάλλον this text. Ομαδοποιεί το κείμενο. Με τη διαφορά θα έχει, άμα γράψω this. Αφήσω 45 κενά, text, τι γίνεται. Ότι η echo τι κάνει. Παίρνει τα δύο ορίσματα, δύο είναι τα ορίσματα, και μου τα γράφει ξεχωριστά. Διαχωρίζοντάς τα από ένα κενό. Βλέπετε, τα κενά που έχει ενδιάμεσα δεν το ενδιαφέρουν. Αν εγώ όμως τα βάλω σε εισαγωγικά, μονά ας δοκιμάσω πρώτα, μου κρατάει τα κενά. Εντάξει, όλο το κείμενο που έγραψα. Τα διπλά εισαγωγικά σε αυτή την περίπτωση κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά.
και τα μόνα και τα διπλά. Οπότε δεν κάνουμε μια δουλειά όμως. Δεν κοιτάξτε, ας δοκιμάστε. Δοκιμάστε λίγο όλα αυτά, αν μπορείτε. Με τη σειρά. Αυτές τις συντολές. Προφανώς η πρώτη τι θα κάνει, θα δημιουργήσει ένα αρχείο με αυτό το, με αυτό το όνομα, η οποία θα έχει κενά ανάμεσα, έτσι. Δηλαδή, touch λέω εκεί, file with spaces. Αυτό που κάνει, προφανώς, file. Τώρα τι γίνει αυτό με τα αστεράκια. LS file αστεράκι, βάζω. File with spaces. Υπάρχει ένα τέτοιο αρχείο. Εντάξει. Αν το έκανε όμως, εντάξει, file with spaces, ξέρεις τι θα έκανε. Θα δημιουργήσω τρία αρχεία. Ένα αρχείο file, ένα αρχείο with και ένα αρχείο spaces. Οκ. Okay. Αν βάζαμε τα μονά, θα έχει διαφορά. Τι? Αν βάζαμε μονά εισαγωγικά, θα έχει. Όχι. Σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, όχι. Αλλά αν πάμε παρακάτω, δηλαδή και αυτοί οι κάτι θα έκανε, θα προσπαθήσουν. Εδώ το ίδιο. Το ίδιο. Εδώ ήθελα να βάλω μονά εισαγωγικά, αλλά τέλος πάντων. Δεν τα βάλα. Εδώ αυτό θα προσπαθήσει να κάνει κάτι σε κάθε ένα από τα τρία αρχεία. Εντάξει, προφανώς. Και από κάτω ακριβώς το ίδιο. Αυτή όμως είναι σωστή εντολή. Άλλος τρόπος που το είδαμε για λίγο εδώ πέρα, άλλος τρόπος να βγάλετε τα κενά από τη μέση στα ονόματα αρχείων είναι να τα κάνετε escape με το backslash. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις cut file και άμα το tab θα στο συμπληρώσει, είναι η αλήθεια, κενό, tab file with spaces. Κάθετος κενό, backslash κενό σημαίνει κενό. Δεν χρειάζεται να το βάλετε αναγκαστικά με εισαγωγικά. Μπορείτε να το γλιτώσετε πια τα εισαγωγικά. Αν βάλετε τα... Αν κάνετε escape τα κενά. Αυτό λέγεται escape, το να βάζεις backslash, κάνεις escape κάποιους χαρακτήρες. Όσο μεγάλο κενό είναι και το κενό, το... Όχι, άμα θέλεις δύο κενά, θα πρέπει να βάλεις δύο κενά. Δηλαδή, touch, two spaces. Έχω δύο κενά ανάμεσα. Εντάξει, οπότε αν θέλω να κάνω cut two spaces, πρέπει να βάζω, να κάνω escape και το ένα, και το, ένα το κενό και το άλλο το κενό, ξεχωριστά. Εντάξει, η διαφορά είναι από κάτω τώρα. Κοιτάξτε εδώ, αν το δείξω να κάνω echo αυτό, κοιτάξτε τι θα βγάλει. $100 λέω ότι έχω. Τι είναι τούτο. Τι είναι τούτο. Κάπου είχα θέσει τώρα εγώ το δολάριο ένα σε κάποια φάση σήμερα. Και το δολάριο, οι εντολές είναι. Οι εντολές από πάνω είναι. 8 έχω. Να, το 8 δεν το έχω. Το 1 και το 2 είναι οι προηγούμενες μεταβλητές που είχα τρέξει. Ψάχνει να βρει αν υπάρχει μεταβλητή δολάριο 1 εκεί πέρα. Εντάξει. Δηλαδή, αν του έλεγα echo δολάριο my bar, δεν θα έβαζε I have my bar. Έχω my bar εδώ πέρα τώρα. Ναι, my bar είναι η SDSD. Τέλος πάντων. Δεν θα μου βγάζει αυτό το πράγμα. Το ίδιο κάνει όταν ψάχνει να βρει το δολάριο 100 του βάζω, το χωρίζει. Δολάριο 1, 0-0. Οπότε, το δολάριο ένα εδώ πέρα ήταν η μαλλιβάρα από πάνω. Εντάξει, είναι μεταβλητή αυτό το πράγμα. Αν το βάλουμε σε εισαγωγικά, αυτό που κάνουμε είναι ότι... Ναι, 800 το βάζω τώρα εγώ. Α, με τέτοιο γένο. Αυτό που κάνει είναι ότι τα κενά, ναι, μεν τα κρατάει, παραδείγματος χάρη, τα κρατάει τα κενά, αλλά το δολάριο παραμένει δολάριο. Μέσα στα διπλά εισαγωγικά οι μεταβλητές παραμένουν μεταβλητές και μεταφράζονται. Μεταφράζονται οι μεταβλητές μέσα στα διπλά εισαγωγικά. Αλλά μέσα στα μονά εισαγωγικά δεν μεταφράζονται οι μεταβλητές. Παραμένουν όπως είναι. Τα strings που βάζουμε, το κείμενο που βάζουμε παραμένει όπως είναι μέσα στα μονά εισαγωγικά. Εντάξει. Άρα, μέσα στα διπλά εισαγωγικά αυτά ακριβώς μεταφράζονται και οι μεταβλητές και τα backslash που κάνουμε escape τα κενά και τα λοιπά. Όχι τα κενά μάλλον. Οτιδήποτε άλλο βάλουμε με backslash, δεν μπορεί να κάνουμε escape χρώματα κτλ. Οτιδήποτε βάλουμε με backslash μεταφράζεται και τα backticks επίσης που είδαμε για να βάζουμε τις εντολές, το output των εντολών που είπαμε και αυτά μεταφράζονται, δηλαδή μπαίνει μέσα εκεί. Ενώ στα μονά εισαγωγικά δεν μεταφράζεται τίποτα. Δεν μεταφράζεται τίποτα. Απολύτως τίποτα. Παραμένουν όλα έτσι όπως είναι. Στα διπλά τώρα
για να βάλουμε αυτό ακριβώς. Ένα αμυντικό χαρακτήρα για να βάλουμε το δολάριο μέσα, το πραγματικό το δολάριο και όχι το όρισμα μιας μεταβλητής, θα πρέπει να το κάνουμε και αυτό escape, όπως κάναμε προηγουμένως στο κενό. Να δώσουμε κάθετος δολάριο. Για να του πούμε ότι αυτό είναι κάτι άλλο, δεν είναι μια μεταβλητή, είναι πραγματικό δολάριο. Μπορεί να μπει λοιπόν εδώ πέρα. Εισαγωγικά. Και εδώ είναι το περίεργο το ερώτημα. Πώς βάζουμε κείμενο που περιέχει εισαγωγικά μέσα σε μια μεταβλητή? Δεν το δείχνω αυτό, αλλά το απλά έβαλα τελευταία στιγμή το ερώτημα. Δηλαδή, πώς βάζω εισαγωγικά μέσα στη μεταβλητή? Δεν θέλω να ορίσω τη μεταβλητή σύμφωνα με τα εισαγωγικά. Θέλω να βάλω τα εισαγωγικά μέσα στη μεταβλητή. Μπράβο. Μπορώ. Ένας τρόπος είναι να κάνω escape το εισαγωγικό. Εντάξει. Δηλαδή, my variation, ASD, NATO, ASD. Αυτό που έβαλα λοιπόν τώρα, εντάξει, βλακίες, και ένα εισαγωγικό στη μέση. Αν κάνω που κρατάει το εισαγωγικό. Το κάνει escape και το κρατάει σαν εισαγωγικό. Άλλος τρόπος θα ήταν να χρησιμοποιήσω τα ανάποδα εισαγωγικά. Όταν βέβαια δεν έχω πρόβλημα με μεταβλητές κτλ. Ισχύει το ίδιο. Εντάξει. Και το εντελώς ανάποδο πάλι. Εντάξει, οπότε μπορώ είτε να βάλω του άλλου είδους εισαγωγικά απ' έξω και άλλου είδους μέσα, είτε να τα κάνω escape, αν θέλω να έχω το ίδιο είδους εισαγωγικά. Οκ, αυτά βασικά. Δεν έχω να σας πω. Τόσο αν θέλετε να προωθήσετε. Ωραία. Τέλος για σήμερα.